Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλώς σας βρήκαμε, 12 μετά τις 8, Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος, Ανάσκα Ζαμπάκας και ο Κουλ θα σας τα χαϊδεύουν τα αυτάκια, Κωνσταντίνε, μέχρι και τις 10. Σιγά μην τους χαϊδεύουμε για τίποτα. Τα αυτάκια θα χαϊδεύουμε, γιατί είδες ο Άρης πως χαϊδεύει κάτι λαμίες, κάτι λιβαδιές, κάτι λάρισες. Στα γονατάκια τις βάζει αυτές τις ομάδες. Γιατί τον υποτιμάς τον Άρη? Εγώ τον Άρη λέω ναι. Κάτι λαμίες, κάτι λεβαδιές, κάτι λάρισες. Την αλήθεια λέμε, ναι, επίσης. Στα γονατάκια λέω τις βάζει, δεν είπα τους κερδίζει. Ενώ εσύ πήρες την Μπαρσελόνα. Ποια Μπαρσελόνα? Την Τρίπολη, την Τρίπολη, καλύτερες ομάδες. Καλύτερες ομάδες. Το Μανιά, θα μας δώσεις. Ναι. Άμα βάλεις τον κόκκινο να τρέξει με το Μανιά. Ναι. Στο σεξ σου. Στο σεξ σου. Ναι. Σε ανηφόρα, σε τι κατάσταση θα είναι εδώ? Σε ανηφόρα θα. Σε ανηφόρα νομίζω ο Μανιάς τον περάσει. Σε ανηφόρα. Σε κάτι φόρα όμως, σε κάτι φόρα ο Γρηγόρης θα τον κάνει. Μια χαψιά θα τον κάνει. Έχουν τον άλλο το διανοητικό καθυστερημένο. Τον Καλτσάκι, τον Πασοκίνα. Δεν ξεκίνησε ο πρώτος που τρώει λούσιο. Είμαι ο Κατσάς σήμερα. Κλαδική του Πασόκ. Ναι. Ανύπαρκτος. Ο πρώτος που ξεφωνήσει είναι ο Κλαδάς. Έτσι για το καλημέρα. Ο Καλτσάς και ο Κλαδάς. Ναι. Κλαδάς είναι φιλαράκι μας. Έτσι. Κλαδάς είναι αδερφός. Ο Καλτσάς. Ο Καλτσάς. Ένας Τσιλιανίδης, ναι, όλη η Τρίπολη μπροστά. Ποια Τρίπολη, ρε φίλε? Δεν σ' άρεσε η Τρίπολη. Τι Τρίπολη να μ' αρέσει? Τι να μ' αρέσει? Έπαιξε με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τι να κάνει? Έχασε και τα τρία τα μάτια. Έχασε 1-0-2-1 με το Στανιό. Τα χασε. Τι να κάνουμε? Δεν είναι Μπαρτσελόνα. Ο καλύτερο παίκτη, ο Φλόρος ο Τσιλιανίδης. Τσιλιανίδης. Ο Φλόρος. Καλά, γρήγορο, τελικάτο, αέρινο. Ο Φλόρος. Διαγώνε μπουκε, αυτά που σ' αρέσουν. Άμα μπει στον μπαρ και του πειράξουν την κόμμα. Δεν σ' αρέσει ο Τσιλιανίδης. Θα ζητήσει βοήθεια από τον μπάρμαν. Άντε ρε φίλε από εδώ. Άμα είναι ο μπάρμαν κανένα δούρο. Τι να είναι ο μπάρμαν? Εγώ ήθελα να δείξω ότι ο Άρης φέτος, αυτό που λέω από την αρχή της χρονιάς, θα έρθει περπατώντας πέμπτος. Δεν το είπαμε. Έξω τώρα με έλεγες, ναι, εσύ για τις ομάδες που κέρδισε. Ναι, ναι, την αλήθεια. Την αλήθεια. Ενώ εσύ πες την Μπαρτσελόνα, θα έρθει η Τσέλσι με το σχολικό. Ποιο σχολικό θα έρθει? Πάλι σχολικό θα το κάνουμε την Τσέλσι. Ή ο Αζάριο, ο Πέδρο θα είναι εκτός. Σχολικό θα το κάνουμε και την Τσέλσι. Αυτοί οι δυο θα λείπουν μόνο. Ένας από τους δύο. Ένας από τους δύο θα ξεκινήσει. Δηλαδή άλλοι 10 θα είναι βασικοί. Οι πέτρες θα έρθει εδώ με τα μισά. Τζάμπα λεφτά θα δώσετε.
Τζάμπα λεφτά, τι είναι. Ποιο παίζει με την Πέτη, Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Ναι. Και αυτή η τζάμπα λεφτά πάει, πάει προ sold out ο Ολυμπιακό. Ναι. Προ το sold out. Δηλαδή αυτό το παραμύθι ότι να πάρετε πρώτα τα εισιτήρια και μετά να σα γράψουν στο ρεπορτάζ ότι θα λείπει ο ένα, θα λείπει ο άλλο. Η μισή θα είναι από το σχολικό. Ποια Τσέλσι. Ο Πάουκ έχει 21.000 διαρκεία. Τι να πάρουμε εισιτήρια. Σε μια ώρα τέλειωσαν τα εισιτήρια. Τι να πάρουμε. Περιμέναμε εμεί αν θα κάνατε πιο πολλά από τον Ζαγοράκη. Όχι. Μαζί με του άνεργου, τα άλλα 1.000 που έδωσε ο Γιουργάκη είναι πιο πολλά, ναι. Μαζί με του άνεργου. Με διαρκεία λογίζονται και αυτά. Διαρκεία λογίζονται, ναι. Απλά τα δίνουμε, τα κάνουμε κούτρα. Διαρκεία ήταν ο Τσοχατζόπουλο. Διαρκεία είναι ο Γιώργο μόνο του. Ναι. Διαρκεία είναι ο Βενιζέλο. Βενιζέλο. Πάνε αυτοί, χορηγή. Τώρα, ναι. Πάνε αυτοί. Πάνε αυτοί, γεια σα. Τώρα ήρθε ο Καμένο. Αφού με 1.200 λέει ο Τσοχατζόπουλο, λέει δεν τη βγάζω. Άλλο τώρα. Δεν μπορεί να πάει διαρκεία. Τι κάνει ο Τσοχατζόπουλο. Είπε με 1.200 ευρώ το μήνα δεν μπορώ να τη βγάλω, λέει. Α πεθάνει. Έλα ρε Κωστή, πρωί-πρωί, δηλαδή με τον καλό τον λόγο. Πόσο ρε, χρόνο είναι ο Τσοχατζόπουλος. Δεν θα είναι τώρα καμιά 80. Ναι. Και που ζει τη βάρο μαζί. Ναι, ο Κοτσονάτο τον είδα. Παρότι πέρασε φυλακέ, έκανε ένα, είναι μια πολύ χαρά. Κοτσονάτος. Δεν είναι ο Κοτσονάτο. Πολύ Κοτσονάτο. Έλα καλή μέρα, λέμε λοιπόν, θέλω να σε καλά. Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν το φτάνουν τα λεφτά του Τσοχατζόπουλου. 1.200. Μπορεί να πεθάνει. Θα μα αδειάζει τη γωνιά. Μα αδειάζει τη γωνιά. Τώρα μια που ξεκινήσαμε τα πολιτικά. Μου έστειλε ένα μήνυμα από χθε ένα φίλο. Από χθε μου το έστειλε. Και λέει: θέλω να το σχολιάσετε, λέει με τον Κωστή. Τι πράγμα θέλει. Να βγει, λέει, επιτέλου ένα νόμο, να τον ψηφίσουμε όλοι. Έτσι ώστε. Εμείς δεν ψηφίζουμε νόμου, πε τον το φελό. Ναι, ακριβώ. Ναι, ναι, να τον ψηφίσουμε. Αν είναι ο μπαμπά σου βουλευτή, να μην μπορεί να γίνει κι εσύ. Τι είναι. Αν είναι ο μπαμπά σου βουλευτή, να μην μπορεί να γίνει κι εσύ. Αυτό πρέπει να κάθεσε 4 ώρε στο καφενείο, 5. Ναι. Να έπαιξε και αυτό γιατί η κόρη 12... του Παπαδρέου, Μαργαρίτα Παπαδρέου, πάει να γίνει κι αυτή υποψήφια στην Κρήτη για να γίνει βουλευτήνα κι αυτή. Ποια η είναι? Κόρη του Γιωργάκη. Να, τη βλέπεις. Κόρη του Γιωργάκη. Η κόρη του Γιωργάκη, η Μαργαρίτα Παπαδρέου, πάει να γίνει βουλευτήνα κι αυτή. Ωραίο κομμενάκι. Καλή, ε. Καλό. Σ' άρεσε, να γίνει. Ας γίνει. Αυτό είναι το κριτήριο. Αφού είναι ωραίο. Γιατί να μην γίνει. Γιατί να μην γίνει. Ναι, σωστά. Είναι σαν να λέει ρε παιδί μου ο τύπος. Εδώ θα γίνει βουλευτής ο Μαλάτος. Γιατί να μην γίνει. Λοιπόν, κάτσε λίγο να σε κεράσω. Γιατί να μην γίνει. Κάτσε να σε κεράσω γιατί έχουμε να πούμε πολύ Άρη τώρα. Έχουμε πολύ Champions League και θα πάμε στον Άρη. Πολύ Άρη. Πολύ Άρη, βέβαια. Πολύ χαλαστήκαν οι Παοξίδες. Γιατί ρε φίλε. Οι Αριανοί νομίζουν ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Αυτό ισχύει. Οι Παοξίδες χαλαστήκαν. Εγώ χάρηκα χθε. Να σου πω γιατί. Δεν έβαλε γκολ το πέναντι ο Μαρκόφσκι. Το πέναντι δεν το έβαλε. Για το βάλει ο Κλάους. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τον Κλάους, φίλε, άμα τον πεις. Ναι, τι να τον πω. Έλα από Θεσσαλονίκη ναι, και ναι. Πάνε στα Γιάννενα. Πάνε στα Γιάννενα. Στη Φλόρινα θα πάει. Λάθος δρόμο θα κάνει. Έλα, ρε φίλε. Έχει μια μαξάρα γρήγορη. Με δύο καζιές θα φτάσει. Ό,τι και να έχει, ρε φίλε. Με δύο καζιές. Ο άνθρωπος είναι αλλού. Είναι αλλού. Αλλού είναι. Ναι, αλλά όταν βλέπει κυτρινόμαυρο, ειδονίζεται, ζαλίζεται. Τον Πάσα το λένε τον. Τον Πάσα, άρεσε ο Πάσα. Μόλις φάει μια μικρή. Με τις τάπες. Με την τάπα από πίσω, ναι. Στη γάμπα, λες θα σταματήσει. Ναι. Μόλις τον κοιτάξει με το ένα μάτι, δεν λυζήσει. Όχι, όχι, όχι. Το τραβήξει και ένα κλωτσίδι, δεν λυζήσει. Είναι σαν τον εξολοθρευτή. Θραυματίζεται, κάνει ράγκη και συνεχίζει. Έχει 3-0 στα Γιάννενα. Ναι. Δεν νομίζω. Μπορεί να βάλει γκολ ο σέντερ μπακ, ο Βελίδης κτλ. Ναι. Ο Κλάους δεν Κλάους θα βάλει. Λοιπόν, θα πάμε στον Άρη. Θα φάει πολύ ξύλο. Θα πάμε στον Άρη. Γιατί από ό,τι γνωρίζω ο Κλάους. Θα παίξει ο Κλάους. Μετά αλλαγή σου 65-70. Θα παίξει, θα παίξει. Τι να παίξει ο Κλάους. Έχει και Μιστακίδη. Έχουν και Μιστακίδη τα Γιάννενα. Ο Μιστακίδης έχει φιάσει τα δίχτυα ο Μιστακίδης. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο, ρε άνθρωποι του Θεού. Άμα το πει στο Μιστακίδη 32 χρονών, θα το πει 50 χρονών ο εγγονός του. Παππού τι θέση έπαιζε, δεν ξέρω θα πει. Ναι, έπαιζα είναι, γενικά είναι μπάλα. Ένα θέμα. Έπαιζα μπάλα. Είναι ένα θέμα. Ρε, άμα, είναι ένα θέμα. Εδώ όταν λες σωστά πράγματα παππού, μαζί σου. Παππού, είναι ένα πει, θέμα. Τι παίζει. Φορ, χαφ, οχτάρι, ακραίος, μπακ, τι παίζει. Ναι. Έπαιζα. Όπως έλεγε ένας φίλος του πατέρα μου στο Ζαμπέτα που ήταν. Στο Ζαμπέτα, ναι. Αλάτι πιπέρι έπαιζε. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι πιπέρι. Δεν μου λες εσύ. Γρατζουνούσε τι δίνει. Γκριν, γκριν. Εσύ τι θες. Καφέ, πίτα ή μπουγάτσα. Τώρα, άμα ήθελε να σε κεράσουμε καφέ, πίτα ή μπουγάτσα. Τώρα, εγώ ήθελα να είμαι σε ένα χωράφι. Πρόσεξε, ναι, μου ναι, το χαλάσει. Τώρα, ναι. Εσύ τι θες να κάνεις. Πες το. Θέλω να κάτσω σε ένα χωράφι. Ναι. Να κάτσω δύο μέρες ανάσκελα, τρεις μέρες μπρούμητα. Σαν τη Μίνη. Ναι. Και τη Λορέν. Ναι. Και να λιώσει. Και να λιώσω. Ναι. Θες και άλλα πράγματα στο χωράφι. Να έχω μια υδρομασαζιέρα. Ναι. Ναι. Και δύο. Και ένα μποκολόγο να με και ένα μποκολόγο να με τρίβει. Μόνο. Μασαζούδες, ό,τι να με τρίβουν. Ό,τι να σε τρίβουν. Δεν θέλω να πηδήξω. Μασάζ θέλω. Α, μασάζ. Ναι, ναι. Να, δεν ναι, έχουμε πονηρές βλέψεις εμείς. Μπερδεύετε λίγο. Ναι. Εμείς θέλουμε μασαζάκι. Μασάζ, ναι. Λοιπόν, καφέ πίτα μπουγάτσα μόνο στα καντίνα pit stop. Θες μπουγάτσα ή πίτα, μία σημεία δώρο παρακαλώ. Και αν θέλεις καφέ, δώρο το νεράκι. Και μετά τον πέμπτο καφέ, ο έκτος θα είναι κούτρα, τζαμπαντάν.
όλα αυτά στην καντίνα pit stop σε τρία σημεία τη πόλη. Δηλαδή, θα πάμε να κεράσω. Ναι. Εγώ θα κεράσω. Δηλαδή θα πάω να πάω πέντε καφέδες και θα μου κεράσω τον έφημο. Άμα περνά κάθε μέρα από εκεί, ρε φίλε, γιατί εγώ ερχόμενο δεν σταματάω σε ένα μέρο και παίρνω σε για καφέδες. Ένα φίλε, ναι. Ψάξαμε τον Αναστόπουλο, δηλαδή. Αυτό σε δύο μέρε θα πάρει κούτρα σε δύο μέρε. Αυτό θα πάρει κούτρα και του πρώτου καφέδε. Ναι, πέντε στη σειρά, ο έκτο θα είναι κούτρα. Λοιπόν, πρόσεξε που υπάρχει καντίνα pit stop παλαιού σταθμού 36 στη δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια, πόντου 56 Λαχαναγορά και οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αρρογέφυρα Σταυρούπολης. Όταν έρχεσαι, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, δεν σταματάς κάπου συγκεκριμένα για καφέ? Εγώ. Ναι. Εγώ σταματάω κάπου συγκεκριμένα. Δηλαδή, έχω μάθει το παλικάρι. Στη γειτονιά μου κάθε μέρα. Αυτό, με το που παρκάρουμε, τον έχουν έτοιμο. Α, μπράβο, ακριβώς. Και εγώ έτσι ακριβώς. Τώρα και η καντίνα περνάει, ο κόσμος σταματάει κάθε μέρα καφέ. Ο έκτος είναι δικός μου, σου λέει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Άρη, ο οποίος συνεχίζει. Όπως ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν το είδα το μάτς. Δεν το είδε το μάτς. Το είδα εγώ το παιχνίδι. Είχα 6,5 με 8 σωστά, τηλεόραση. Σωστά. Μέχρι σωστά. Να φύγω από εδώ, σβήσαν και τα φώτα, να πούμε, οι πυλώνες. Έσβησαν τα φώτα κάποιοι. Έσβησαν τα φώτα. Και οι παοξίδες κάνανε καζούρα. Πήρε Πατουλίδου τηλέφωνο με τον σύζυγό, θα τα ανάψανε μετά. Ανάψαν. Λέω, μήπως επειδή χρωστάνε ένα 200. Ένα άλλο που δεν ήθελαν οι παοξίδες να σβήσαν τα φώτα. Λέει από τη ΔΕΗ, λέει, δεν έχουν εκεί. Ενώ οι παοξίδες τα έχουν πληρώσει όλα, να πούμε. Τα πληρώσανε. Μία χρονιά έγινε και το έκανε θέμα. Το τράβηξε, το τέντωσε. Οι παοξίδες τα έχουν πληρώσει όλα. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος κατέβηκε με το 4-2-3-1 που σχολιάσαμε χθες, είναι μια ομάδα που στα προηγούμενα δύο μάτς δεν δέχτηκε φάσεις με Λάρισα και Λαμία. Χθες δέχτηκε όμως. Και είναι ένα θέμα και φάσεις δέχτηκε. Δέχτηκε καλές φάσεις. Ένα από... δοκάρι σέντρα σου, τι είδα. Όχι, δοκάρι σέντρα. Γιατί είχα εκπομπή, αλλά έβλεπα τον Άρη. Ναι. Και ο Σουμπίνιο πάτησε πολύ περιοχή. Ναι. Και ο Νάγκης στο αριστερό εξτρέμ πάτησε περιοχή, είχε καλές ευκαιρίες. Και γενικότερα έδειξαν ότι με ομάδες που θα πιέσουν λίγο μπροστά, τα στόπερ του Άρης να έχουν θέματα. Ο Λεβαδιακός δεν είχε την ποιότητα απλά να τελειώσει. Χειρότερα τα στόπερ τώρα από το Χατσερίδη, α πούμε. Ο Χατσερίδης τον έχω αλλαγή. Ναι, άλλο λέω, παιδί μου, τώρα από το 1,5 εκατομμύριο τα στόπερ του Άρη. Πάλι στο Χατσερίδη πήγε. Είναι χειρότερα. Είναι χειρότερα, ναι. Το Μαλεζά χειρότερα είναι. Είναι, ναι. Χειρότερα αυτοί που παίξαν χθες δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυράι, ναι. Ναι, ναι, είναι, ναι, ναι. Από το Χατσερίδη όπως και το κάνουμε. Ναι. Τώρα αυτοί που παίζουν, συγγνώμη και προς ο Δελιζής που τον έχω σε εκτίμηση ο παλικάρι, ναι. Δεν είναι Χατσερίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Με το Στανιό να τον κάνουμε Χατσερίδη και αυτό. Δηλαδή ο Μπάσερ είναι χειρότερο από τον Κάνι, α πούμε. Μία ή άλλη. Αυτή είναι μία ή άλλη. Πραγματικά είναι μία. Και ίσως ο Μπάσα, επειδή πατάει καλύτερα, να παίζει και καλύτερα αυτή την περίοδο. Ο Πίτου Γκαρσία είναι χειρότερος από τον Ρουάντα. Δεν παίζει Πίτου Γκαρσία. Ο Πίτου Γκαρσία, λέω. Ο Ματέο Γκαρσία είναι παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Τον ήθελε στον Πάοκ. Πολύ. Αυτό πήρε τον πέναλτι. Πολύ. Όχι απλά τον ήθελα, στο είπα και την προηγούμενη φορά. Ο άλλος δεν πήγε καλά ο εξτρέμ. Ο άλλος δεν τράβηξε ο χρονογκάμα, σωστά. Δεν ήταν καλός. Αλλά ο Ματέο Γκαρσία είναι και 21 χρονών, είναι λαβράκι. Μπράβο σε αυτούς που τον έφεραν, έστω και δανεικό σονάρι. Είναι παιχτάρα. Ο άλλος είναι αλήτης μπροστά. Ο Άρης, ας πούμε, όταν έχει Λεβαδιά και Λαμίες, Λαμίες και τα λοιπά, και έχει ένα παίκτη και δύο παίκτες στο ένας μέναν, να μπω να φάω ένας μέναν και τα λοιπά, και να μπουν μέσα στην περιοχή, μην είναι, ας πούμε, απ' έξω και να σεντράρουν, γιατί ο εξτρέμ, είπαμε, πρέπει να πατάει η περιοχή, βέβαια. Είναι ευλογία αυτό. Ναι, γιατί έχει ποιότητα ο Άρης. Ναι, γιατί είναι. Ο Άρης επένδυσε, ο Καρυπίδης έδωσε φράγκα. Κάποιοι άλλοι προτίμησαν να βάλουν τα μισά στο παντελόνι και θα πούν θα βγάλω εγώ τη χρονιά μου. Ναι. Θα δώσω 500 χιλιάρια μεταγραφές και θα φέρω κάτι παιχτάκια τη σειρά. Ευκαιρία ο Καρυπίδης λοιπόν μια φορά στη ζωή του να πληρώσει τους εργαζόμενους και ας είναι και αυτοί οι παίκτες του Άρη. Πολύ καλό αυτό εδώ πέρα. Μην αυτοκτονίσει κανένα παίκτη του Άρη τον μπαλκόνι. Όχι, όχι, δεν νομίζω Κωνσταντίνο. Και θα του πληρώσει. Όχι, και θα του πληρώσει και ο Άρης. Ναι. Δείχνει παιχνίδι με παιχνίδι ότι θα είναι σίγουρα μέσα στην πεντάδα. Δεν ξέρω τώρα θα είναι τέταρτο. Παραπάνω δεν τον έχω γιατί οι άλλοι τρεις έχουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή μπορεί του χρόνου θες να πεις ότι να πάει να παίξει και ο Άρης και ο Πάουκ στο UEFA. 100%. Ναι. Ναι, και ο Πάουκ και ο Άρης θα παίξουν Europa League. Δεν υπάρχει. Έχει πέσει πολύ ποιότητα το πρωταθλήμα. Δεν ξέρω αν το τσέκαρε. Πώς νιώθεις εσύ τώρα? Μια χαρά. Που θα παίξει του χρόνου Άρης και Europa League και ο Πάουκ μαζί και Europa League. Θα έχουμε εδώ Τζέρτζελο, Δουλίτσα. Ναι. Σχολιάζουμε ποιο κληρώθηκε ο Άρης, ποιο κληρώθηκε ο Πάουκ. Θα σχολιάζουμε τον Άρη με τον Πάουκ που ποιο κληρώθηκαν. Ναι. Καλά, βέβαια ο Πάουκ να πέσει και Champions League του χρόνου. Είναι να ανέβει κι άλλο ένα επίπεδο γιατί το παλεύει ο καημένο τόσα χρόνια. Ο καημένο είναι. Ναι, αφού το παλεύει τόσα χρόνια που δίνει λεφτά ο άλλο δεν είναι. Αλλά ο Άρης έχει πολύ μεγάλη ποιότητα σε σχέση με όλε τι άλλε μικρομεσαίες ομάδες, ας μου επιτρέψουνε, Λαμίες, Λάρισας, Λεβαδιές, Πανετολικούς, Γιάννενα. Ναι. Έχει πάρει παιχταρά. Ναι. Και έχει πέσει το επίπεδο του πρωταθλήματος. Ναι. Συμφωνείς? Φυσικά. Ναι. Τι άλλο σου άρεσε από το χθεσινό έτσι ματσάκι, όσο το χάζεψε έτσι για να κουβεντιάσουμε λίγο τα του Άρη, ο οποίος παραδόξως θες δέχτηκε τις πιο πολλές τελικές. Έτσι έκανε πιο πολλές τελικές ο Λεβαδιακός. Αυτό που σου είπα. Ότι πάτησε περιοχή, βρήκανε χώρους.
πίεσαν και τον Βέλεθ και τον Τελισσίση. Μέσα στην περιοχή γίνανε οι τελικές. Γίνανε και σούτα μέσα από την περιοχή. Άρα θες να πεις ότι οι εκτελέσεις των Λεβαδιωτών ήταν κακές και τα λοιπά. Με ένα γέρο Μαρκόφσκι αργό και τα λοιπά. Ναι. Δεν μπορώ να βλέπω σε ομάδες. Α, τώρα που είπες Μαρκόφσκι, ναι. Αβαβά είναι το πέραντι της βάρους του. Άρα τα λέμε όλα, δεν υπάρχει κανένα πέραντι. Μα είναι, ναι. Όταν βλέπω Λεβαδιακό, Τρίπολη, τέτοιου είδους ομάδες, θα συμβούλευα αυτούς τους παράγοντες να μην παίρνουν γέρους και αργούς φόρ. Γιατί αυτές οι ομάδες συνήθως θέλουν να βρουν χώρο και να βγουν με ταχύτητα. Ναι. Αν στους τρεις που θα βγουν στο χώρο βγάζουν και ένα χαφ τέσσερις, οι δύο είναι αργοί, δεν έχει νόημα. Ας πούμε. Έβλεπα το Μανιάι προχθές, ναι. Ο οποίος ας πούμε σε δύο αργά center back, μετά την είδε, μετά άρχισε Παντελίδης. Ο Παντελίδης να δει το έργο, έβαλε τον τόσο και τον άλλο, τον γρήγορο τον φόρο. Αλλά θέλω να πω, τα παίζει στο Καραϊσκάκι. Στην Τούμπα στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, και κλείνεσαι. Άμα ο center force είναι άργος. Χάνεις ένα κομμάτι από την ταχύτητα. Έχεις δίκιο. Ναι. Βάλ το Μανιά στην Τρίπολη που παίζει πιο επιθετικά. Παίζεις Τρίπολη Λεβαδιά. Ναι, βάλ τον. Αλλά παίζεις εκτός έδρας στην Τούμπα, βάλε τον Ντόνζο να σου βγει συγκόντρα, να σου κάνει ζημιά. 100% μαζί. Τους βάζεις εκεί τους αργούς, θα πούμε, ναι. Φίλος που ήταν στο γύρο μου λέει: Κούλ, έχεις απόλυτο δίκιο. Όλα τα λεφτά ο Ναγκής από τα αριστερά, το Εφταράκι, ο Μαυρούκος που είναι. Ο Ναγκής. Αυτός πάτησε περιοχή, έκανε ευκαιρίες, έκανε τελικές. Απλά δεν έχει την ποιότητα να το βάλει μέσα, ρε παιδί μου. Αυτό πληρώνει. Γι' αυτό παίζει και στην. Λεβαδιά. Σωστά. Ναι. Γι' αυτό παίζει και στην. Άμα αυτοί είχαν φτάνει στην περιοχή και τα κάλανε, θα παίζαν σε άλλη ομάδα. Σωστό. Λίγα για τον Τζιλιανίδη, λέει ο Κωνσταντίνος ο Μαραγκός, ο οποίος δεν χάνει εκπομπή σου. Ναι. Έτσι. Γιατί είναι δικό σου. Κότσιρας, Τζιλιανίδης, Καλτσάς και Μανιάς. Ένας Τζιλιανίδης είναι που βλέπω στην Τρίπολη, οι άλλοι είναι όλοι ντεφορμέ. Καλός είναι ο Τζιλιανίδης. Ναι. Τον αδικείς. Απλά δεν ξέρω. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Και καλό παιδί και μετά φλόρος είναι. Δηλαδή, η φάτσα του έσου κάτι... Δηλαδή ναι. Ο Καλτσάς μπορεί να σου μαλώσει και τα λοιπά. Αλλά είναι ο Καλτσάς παλέμαχος, να πούμε. Ναι. Εκεί είμαι στο Πασόκ. Και στάσιμος. Πασόκ η Μαθίας, και στάσιμος. Μαθίας και στάσιμος. Ναι. Ναι. Δηλαδή όταν έχεις ένα Τσιλιανίδη σε τα λοιπόν, βάζεις ένα λιτρά του τραβάει και δυο κλότσους. Mm-hmm. Μετά τελείωσε η Τρίπολη μπροστά. Με καταλαβαίνεις. Σε κατάλαβα. Ναι. Σε κατάλαβα. Και άμα δεν τραβήξουν λίγο τα χάφτα που είναι γυρασμένα πλέον με τον Ιγκλέσια στα 35-36 να φάει καμιά κίτρινη στο 5, γεια σας. Είναι πολυτέλεια την Τρίπολη να έχει έξω τον Ντόνσο σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Μαζί σου. Επειδή θέλει τώρα άλλο να βάλει τρία χαφ, να μην έχει δύο ξέρω εγώ κτλ. Βάλε τρία στόπερ, βάλε τον Τόσο και δύο φορ γρήγορα και άσε έξω το Μανιά να παίξει την κόντρα. Λέω εγώ τώρα από το φτωχό μου το μυαλό να μου. Είχαμε πέναντι φάντασμα, είπαμε για τον Μαρκόφσκι χθες, γιατί πρέπει να τα λέμε δεν όλα. Δεν υπάρχει πέναντι. 6,5 με 8 τηλεοπτικά έχω μπέλα μεγάλο. Το ξέρω εγώ. Μετά έκανα και τη μαρμίτα να πούμε. Χαμός έγινε. Ρεκόρ είχαμε χθες. Ρεκόρ στο ίντερνετ. Αυτό το οξύμορο είναι ότι δεν γεμίζει το μαγαζί, αλλά γεμίζει το ίντερνετ. Είναι ασύλληπτο. Είναι απλή εξήγηση. Ο κόσμο μπορεί να μην έχει λεφτά να βγει να πιει Δευτέρα. Ένα ποτάκι, μια μπύρα, αλλά στο σπίτι μπορεί να κάτσει και να αλλάξει να σε δει. Φίλε, αυτό που. Μπορεί να μην έχει αυτό τα 5 ευρώ το περισσότερο. Ο κομμουνιστής μου είπε δηλαδή ότι η Αθήνα, ειδικά η Αθήνα, λαϊκό δικαστήριο full. Πέφτει μεγάλο βρυσίδι και. Κουστάρει Αθήνα, έτσι. Μεγάλη ελευθερία λόγου και άποψη από όλες τις κοινωνικές, πολιτικές και αθλητικές ομάδες. Και τάξεις. Μπορεί να έρθει ο Χρυσαυγίτης με τον κομμουνιστή και να διαφωνήσουν εκεί πέρα και τη Μουρλή. Ναι. Με επιχειρήματα. Ναι. Χωρίς ξύλο. Εννοείται, ρε Κωστή. Είμαστε κατά τη βία. Και πάντα έχουμε έναν ασφαλίτη να μας παρακολουθεί. Α, έχουμε και έναν ασφαλίτη. Πάντα. Θα έρθω, ρε Μπαγάσα, την άλλη εβδομάδα. Ναι. Θα έρθω να σε δω. Δευτέρα, την ναι. άλλη Δευτέρα. Πάντα υπάρχει ένα. Θα έχουμε και πα για ένα Άρη, γιατί το μάτσα αυτό. Σάββατο είναι. Σάββατο, ναι, αλλά Δευτέρα θα το σχολιάσουν. Θα πα. Εγώ ο γιατρός. Με ψήνεις τώρα να δω τι ώρα θα φύγει. Να θέλω να δω κι εγώ. Εγώ ο κτηνίατρος ναι. και ο τριπλοσάγωνος ο Αριανός. Ο οποίος είναι. Ο τριπλοσάγωνος, δηλαδή. Αυτό πρέπει να του ρίξει τρία μπουκέτα για να το ρίξει κάτω. Έτσι. Δεν πέφτει. Είχαμε και ντεμπούτο Σιώπη χθες. Ναι. Αλλαγή. Και αλλαγή. Ναι. Παίχτης κλειδί για μένα ο Σιώπης. Ο Σιώπης θέλει να πάρει τον Μπέλκα στο Χαριλάο. Τον θεωρώ ανώτερο του Ματίγια που παίζει αυτή τη στιγμή στα χαβ. Δηλαδή με Σιώπη μπάσα νομίζω άρεσε να ανεβαίνει ένα επίπεδο και αν μπει ο Μαυράη πίσω με ένα από τους δύο στόπερ, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Δεν είναι αμυντικά. Θα δέσει καλύτερα και πίσω. Ναι. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν είναι καλύτερος ο Βέλεθ από τον Δελζή. Ναι. Πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, ναι. έχω αναρτήσει κάτι το οποίο θέλω να το σχολιάσει. Τώρα το Λιάγκα με τον ναι. κόκκινο και το ρέμα, αν του βάλει ένα τραπέζι και του μετρήσει τα κεφάλια. Ποιο θα έχει πιο μεγάλο κεφάλι. Λιάγκας, κόκκινος ή ο Ρέμος. Ναι. Πρέπει ο Λιάγκας, έτσι όπως το βλέπω, να έχει γίνει σαν μοσχάρι. Είναι και βρεγμένο το μαλλί τώρα, δηλαδή ναι. έχανε μέγεθος. Ο Λιάγκας με τον κόκκινο θα παίξουν μπαράζα. Τελικό. Ναι. Θα τον περάσω για ναι. πλάκα τον Ρέμο. Και ο Ρέμος μοσχαροφέρνει. Παντρεύτηκε ο Ρέμος και επίσης με έβαλε κρεμάλα έτσι και είχαν κάτι γεύματα περίεργα που δεν είναι για μας. Παντρεύτηκε τώρα. Τι. Έχει κάτι παιδάκι. Με ποιον το έκανε. Με την Ιβόνη, αυτή είναι. Σίγουρα την Ιβόνη. Ναι. Του Ρέμου είναι. Ναι, του Ρέμου. 100%. Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, έχω να ρωτήσει κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό και τη μίβρε. Μίβρε, αγόρι μου. Λοιπόν, αγώνα μεταξύ τη Τσέλσι, την οποία θα τη δούμε εδώ και τη Σάουθ. Για Τσέλσι θα δούμε εδώ. Ναι, εδώ θα δούμε του
Θα μάθουμε σήμερα το απόγευμα. Θα ξέρουμε το απόγευμα. Θα έρθω και θα σου δώσω το χαρτάκι. Πουλήσατε τα εισιτήρια, τα ταγάρια. Αφού τα έχουμε sold out, όπως θυμηθείτε. Μπράβο. Ναι. Και μετά θα έρθει η Chelsea με το σχολικό. Άκου να δεις. Ναι. Chelsea Charlton του 1937 σε Boxing Day διακόπηκε το match στο 60 ναι. λόγω μίχλης. Ναι. Ο τερματοφύλακας μπορεί να ήσουν και εσύ. Τι έκανε ο τερματοφύλακας? Τι έκανε? Δεν πήρε χαμπάρι και καθόταν επί 20 λεπτά στην εστία του. Ναι. Είχε διακοπεί το match, μπήκαν όλοι μέσα και αυτός καθόταν ωφελός. Να την φωτογραφία, αυτός την έχω αναρτήσει. Είναι μόνο ή ο Κιμπόκο ή ο Κόκκινος. Καθόταν 20 λεπτά στην εστία με την ομίχλη μόνος του. Ο Κιμπόκο στη μια εστία και ο Κόκκινος στην άλλη εστία. Έχει παίξει και ο Άρης με την Τζέλση. Έχει UEFA. Παίξει, βεβαίως έχει παίξει με την Τζέλση. Αλλά φαντάζεσαι τώρα 20 λεπτά να κάθεσαι στον εστί και να λες τι γίνεται τώρα. Δεν έχετε κανένας και να περιμένεις. Ναι. Έχουν μπει όλοι μέσα. Αυτό έγινε το 1937. Και ξέρεις τα που είναι οι Αργιανοί τώρα. Τι θα πούνε. Εκεί η Τζέλση είσαι με τους κανονικούς. Δεν είστε με τις ρεζέρβες. Να, αυτά θέλω ρε φίλε. Αυτά θέλω. Τα κουσκουσιάρικα να γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν. Πώς νιώθεις δηλαδή που δεν θα έρθει η μισή ομάδα και παραπάνω τη Τζέλση? Θα δω το απόγευμα. Το ξαναλέω. Εγώ διάβασα χθες δηλώσει το βράδυ του Σάρη, ο οποίος είπε θα ξεκουράσω έναν εκ των Πέδρο ή Αζάρ που έχουν τραβήξει κουπί. Αυτοί οι δυο μόνο. Ναι, οι άλλοι θα είναι εδώ αποστολή. Μετά όμως, ναι. στο αρχικό σχήμα πιθανότητα να έχουμε και άλλες αλλαγές. Ναι. Αλλά αυτοί που θα μπουν. Ο Ζάμπα, το Λαβί Λουίς, πώς το λένε. Ναι. Πρέπει να τον κάνει ένα γκολ οπωσδήποτε. Πρέπει να τον κάνει. Ο Πάουκ πρέπει να κάνει γκολ. Δηλαδή το σημείο για μένα γκολ. 100. Μπράβο, ρε Κωστή. Ναι. Μπράβο, ρε Κωστή. Εγώ γκολ το έχω προτείνει ήδη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ήρθε η Σμαράγδα Μπασάκου, αλλά πριν την ακούσουμε με το δελτίο ειδήσεων, να σας ενημερώσω ότι Win Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις αθλητικά για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σου. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Win στο 13800 ή στο win.gr/vision. Και σε περίπτωση που ετύχεται ένα αγώνα στη μέση, μπορεί να δείτε κανονικά τον αγώνα από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Win Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Πάμε σε Σμαράγδα Μπασάκου και αμέσως μετά συνεχίζουμε εδώ μαζί με Κωστή Ραπτόπουλο και με Άρη και με Champions League και με τα νέα του Παπαδόπουλου σε λίγο πάλι εδώ. Ο Σεπτέμβριος έχει να δώσει πολλά, έχει να δώσει πρωτάθλημα, έχει να δώσει και Champions League και φυσικά πολλές κληρώσεις μετρητών και αυτοκινήτων στο Regency Casino. 28 του Σεπτέμβρη έχουμε κλήρωση για ένα Opel Corsa, 29 Σεπτέμβρη έχουμε κλήρωση για ένα Opel Crossland. Πόσο κερδίζετε, είναι απλή η διαδικασία. Παίρνετε λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σας στο καζίνο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Έχει πάρα πολύ πράγμα γενικότερα από κλήρωση αυτό τον μήνα. Στο Regency κάθε Δευτέρα, Super Monday με 3.000 ευρώ, Τρίτη Τετάρτη από 500 ευρώ σε δύο κληρώσεις, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 3.000 ανακλήρωση. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά λέμε. Πριν πάμε σε οτιδήποτε Κωνσταντίνε, να πούμε ότι τα ξημερώματα άσπρο φορτηγό Mercedes Sprinter νη ζήτα όμικρον 6985 18 ετών είναι αυτό. Χάθηκε στο Κορδελιό, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί. Αιγύπτος το πήρε. Είναι πλυντήριο χαλιών Express Ελλάς, γράφει έξω. Το φάγανε. Ο άνθρωπος το έχει. Γύφτη το φάγανε αυτό. Πάει. Πάει λες. Το φάγανε γύφτη, Κορδελιό. Στο Κορδελιό, ναι, το εξωτικό Κορδελιό. Η είδηση δεν ήταν στο Κορδελιό να μην κλέβουν. Να μην κλέβουν, ναι. Αλλά τώρα ο άνθρωπος έχασε εδώ το Mercedes που είναι καθημερινό του εργαλείο για δουλειά. Είναι πρόβλημα, εγώ έτσι. Αν έμενα στο Κορδελιό. Μάλιστα, που δεν θα έμενε, εγώ λέω. Γιατί να μην έμενε. Και είχα τέτοιο ναι. φορτηγό. Ναι. Θα το είχα να πούμε. Σε πιλωτή μέσα. Όχι, πιλωτή. Σε γκαράζ. Σε γκαράζ κλειδωμένο. 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 Ναι. Λοιπόν, θα άλλη μια φορά, μήπως και γιατί εδώ μιλάμε για πολύ σημαντική απώλεια. Ο άνθρωπος εδώ έκανε τη δουλειά του καθημερινά με το πλυντήριο. Προσδεδροπότε με αυτό μπορεί να το ξέρει, συναρμολογήσουν και να το δώσουν. Τα Lego, έτσι κάνουν, τα ξέρουν όλα στην κοινωνία, τα ξέρουν αυτά. Πάντα συναρμολογούν πίσω από τις φυλακές, δεξιά και αριστερά. Δεν πάει κανείς να τους δει. Άρα, γι' αυτό σε γουστάρει, σε παντού και ναι. μέσα, ρε φίλε. Σε σκυλή του πολέμου. Φορτάνουν, υπάρχουν Λάρισες, τα πάνε Βουλγαρίες και τα λοιπά. Ανταλλακτικά. Ας ελπίζουμε ότι δεν, αλλά. Δεν ελπίζω. Ναι. Αυτό έχει γίνει ανταλλακτικά τώρα. Άσπρο φορτηγό Mercedes Sprinter, νη ζήτα όμικρον 6985, πλυντήριο χαλιών, Express Ελλάς. Έγραφε. Μηχανάκι στο Κορδελιό. Αυτοκίνητο καλό στο Κορδελιό. Εκεί δυτικά και τα λοιπά δεν αφήνει. Δεν αφήνει. Θέλει πάνω καλό αυτοκίνητο. Εγώ α πούμε και το έχω στο Κορδελιό. Όχι, και ακυμάμαι και πηγαίνω κάθε δύο ώρες για να βάμε το κλέψα. Τι δύο ώρες. Έχει βάλει 50 συναγερμούς, 10 σκυλιά και μέσα στον καράζ. Η Μουργολίκη εκεί πέρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, βαθμολογία Ολυμπιακός, Άρης και ΑΕΚ πρώτη στην κορυφή μαζί γιατί έχουν συν 7 συμπελεστή τερμάτων. Το Διακογιάννη κάνεις τώρα. Ναι, όχι. Α πάρει την εφημερίδα, διαβάσει τη βαθμολογία τώρα, την πει στη βαθμολογία τώρα. Θέμα τώρα. ΠΑΟΚ και Ατρόμητος, ο λόγος που την διαβάζει βαθμολογία έχει να κάνει γιατί η πεντάδα για μένα έχει κλειδώσει από τώρα. Τρίτη αγωνιστική. Τώρα πώς θα είναι η σειρά το δούμε. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος. Γεια σας. Αυτές είναι οι μοναδικές ομάδες που μπορούν να παίξουν ένα σχετικά καλό ποδόσφαιρο. Μετά από εκεί πέρα έχουμε το χάος.
Όλες οι ομάδες είναι χάος. Ακόμα και ο Αστέρας Τρίπολης που τον περιμένουμε διαφορετικό. Ακολουθεί το παιχνίδι στα Γιάννενα για τον Άρη Κωνσταντίνε και ο ΠΑΟΚ βεβαίως που δέχεται την ΑΕΚ. Ο Γιάννενα είναι μια βρωμιάρα ομάδα. Και τα Γιάννενα. Βρωμιάρη. Μετά την Ξάνθη. Όχι, είναι ωραία πολύ. Η Ξάνθη δεν είπα ότι είναι βρωμιάρα. Ίσα είναι νοικοκυρωμένη ομάδα. Η πόλη δεν βλέπετε. Η πόλη είναι λίγο δε μας. Τα Γιάννενα ακολουθούν το μοντέλο Βέρειας, να πούμε. Στο Βασίλης και τα λοιπά. Την αμαρτία της Βέρειας. Ναι. Τώρα, επειδή γίνεται πολλής λόγος, ο Κλάους θα παίξει και τα λοιπά. Ο Κλάους, θα πούμε, δεν είναι έτοιμος να παίξει ούτε 20 λεπτά, αλλά και 20 λεπτά θα να παίξει. Θα παίξει ο Κλάους. Ναι, ναι, θα 20 λεπτάκια. Εγώ προτείνω στους Αριανούς. Τι να προτείνω στους Αριανούς. Να βάλουν το Σιώπη, να πούμε. Θα τον βάλουν. Να του φάει τον Αστράγαλο καλά. Έλα, ρε, στο πω εγώ. Στο πω εγώ. Φάνε τον Αστράγαλο, τον Κλάους. Δηλαδή, εμ δεν τον φοβούνται, εμ δεν τον υπολογίζουν να τον φάνε κιόλα. Τον τρως τον Αστράγαλο. Και τον τιμωρείς για την πορεία του πάνω στο ποδόσφαιρο. Γιατί μισεί το ποδόσφαιρο, Κλάους. Μη σε τιμωρείς με κανένα γκολ βολπλανέο, Κλάους. Γιατί με βλέπει Άρη και σε νοιάζεται. Γι' αυτό ακριβώς θα δώσει εντολή καλό Πάκο Περέρα. Γόρια, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Ένα εκεί. Πώ και καλή ο Πάκο Περέρα. Πάκο, ρέλα δεν τα ξέρει αυτά. Ναι, αλλά μπορεί να μην βγάλει φωνή, αλλά είναι καλό ο πολιτή. Πάει ο Γιωργάκη, ο Σούπερ, ας πούμε, και πυγμάχο. Ναι. Θα πει το Σιώπη, Σιώπη, έλα εδώ να παίξει. Ναι, ναι, ναι. Θα βγάλει, όπω είπε ο Αλέφαντο, ξέρει πώ έφαγαν, πώ τα μάτσε ο Ζάιτ στην μπάλα. Μου το είπε ο Αλέφαντο, σε προπόνηση μέσα. Τι σε, πώ, πε. Λέει, πε με Ηρακλή Παναθηναϊκό, ο Δανίλ Παναθηναϊκό, καλή ομάδα, Σαραβάκη, ιστορίε κτλ. Εγώ λέει καυτά τζόγλιο πρώτο μάτσε στην έδρα μου, δεν θέλω να χάσω. Ο Αλέφαντο δεν θέλει να χάσει. Ναι. Α μην κερδίσει. Να μην κερδίσει, αλλά μην χάσει. Να μην χάσω με τη μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Πιάνω τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, αυτό το ταγάρι που είναι και δυνατό. Ναι, 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 ναι. Τον έχω λέει μια εβδομάδα πώ θα φάει. Στον μπύρου μπύρου μπύρου. Πώ θα σταματήσει την μπάλα στο Ζάιτ. Μου το έχει πει. Α, εκείνο το σκηνικό ήταν που τον έβγαλε στον του λέει. Δεν θα τον φας σε φάση που είναι ανοιχτές οι γραμμές. Θα το φας στην πολυκοσμία. Στην αναμπουμπούλα. Πρώτη έντολη. Ναι. Άκου τον που τον Αλέφαντο, τι μου το λέει. Του Ζάιτς τον έφαγε. Μου τα έλεγε στον Αρδιτό, πήγαμε προπόνηση σε ένα διάλειμμα. Κάτσε να κάνω λέει ένα μπαλονάκι. Λέω τι είναι το μπαλονάκι. Είναι 500 μέτρα μια ανηφόρα. Το λέει μπαλονάκι ο Αλέφαντος. Α, το έχει ονομάσει έτσι. Κάνει ένα φυσικό μπαλονάκι. Ναι, 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 ναι. Τι μπαλονάκι του λέω. Ξέρετε τα άκου τον Αλέφαντο. Το λέω. Και εκείνη την ώρα που κάναμε τον μπαλονάκι μου έλεγε την ιστορία να πούμε. Και τον έβαγε και λέω, έτσι λέει, τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Μόλις είσαι στο κέντρο του γηπέδου θα του την κάνεις. Ναι, ιστορία. Αλλά αυτό ήταν ο Ζάις τώρα, δηλαδή φοβούνται τον Κλάους. Ο Ζάις τότε ήταν σημείο να φοράς. Πώς γίνονται δουλειές. Ναι. Τον πιάσει τον Κλάους κοντά σε χώρο ας πούμε 10 τετραγωνικών, σε πολυκοσμία. Θα του φας τον Αστράγαλο. Θα τον αφήσει 3 μήνες έξω. Αυτός αν μείνει 3 μήνες έξω από εκεί 4 κιλά καμπάρι τελείωσε. Θα τον φας. Τον φας τον Κλάους. Άρα το φοβάσαι τον Κλάους. Άμα λες να τον φας. Ο Κλάους. Το φοβάσαι τον Κλάους. Στην περιοχή. Ναι, είναι killer. Στιτός να στηθεί. Στιτός να στηθεί. Άμα γίνει μια σέντρα και φύγει από το στόπερ που είναι αργός ο ξένος στο πρώτο δοκάρι, να του κάνει γκολ. Πάνω από 100 γκολ στον Μπάουκ. Έτσι ναι, γιατί το συζητούσαμε. Στιτός. Αυτός που δεν αγαπάει την μπάλα. Ναι. Οπότε τον καθαρίζεις. Δηλαδή οι Αριανοί πρέπει ήδη να ετοιμάζουν πώς θα φάνε τον Κλάους. Μετά το 70 όμως, γιατί δεν νομίζω να το βάλει βασικό Πετράκη. Είναι έξυπνος. Δεν μπορεί να βγάλει 90. Αυτοί άμα χάσουν στα Γιάννενα, αυτοί είναι ικανοί να έρθουν 2-2 στα Γιάννενα ή να κερδίσουν 3-2 στα Γιάννενα και να βάλει 2 γκολ ο Κλάους και να στεναχωρεθούν. Γιατί του θα βάλει ο Κλάους. Ναι, άμα χάσουν 1-0 και φάει τον Αστράγαλο, μπορεί να πανηγυρίζουν να κορνάρουν στον δρόμο ναι. Από τα Γιάννενα μέχρι εδώ να έχουμε τι κόρτε να έρθουν. Να έρθουμε με συνοδεία. Μπαλά έχει και τέτοια θέματα. Εγώ πάντω αν ήμουν στη θέση του. Και τα λοιπά, θα πιάνα το Σιώπη. Αυτό θα πιάνα. Άρα το φοβάσαι τον Κλάους. Μπορεί να μου τον υποτιμάς, αλλά λες ότι μπορεί να μου τον παστελώσει ο άλλος. Περμπάντοφ ήρθε περπατώντας, ναι. Αλλά μπορεί στο πρώτο δοκάρι να κάνει μια κίνηση και να σου κάνει ένα γκολ και να σε διαλύσει. Αυτά τα προσέχεις την μπάλα πάνω. Σωστό. Καλημέρα στη Μυτιλίνη. Καλημέρα, παιδιά. Αυτά. Τι είναι αυτά που λένε, λέει, τι πίνουν και δεν μας δίνουν. Λένε ότι θα πάρουν πρωτάθλημα, έχουν να το διεκδικήσουν από τον Παράζ το 80. Πες στο Φαλακρό, εμάς κορόιδε που λέγαμε για πρωτάθλημα, τώρα τι λέει. Τι λέω εγώ. Ναι, τι λες τώρα, ορίστε. Ότι, γιατί εμάς κορόιδευες. Ότι λέει. Ο ανύπαρκτος Άγιος Ραφαήλ μπορεί να κάνει 10 θαύματα, ναι. Από πρωτάθλημα ο Άρης δεν μπορεί να πάρει. Εντάξει. Ναι, εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Είναι υπερβολή νομίζω τώρα. Εντάξει, για αυτά τα λένε γιατί έχουν ευεξία. Γιατί έχουν χουλιαμά, ναι, πάνω στο ποτό, ναι, πάνω στην ναι, πέρα, ναι, 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 ναι. Λένε κι αυτοί. Δεν θα πούνε τόσα χρόνια ναι. Και είδαμε χθες και την κάψα του. 20 τι μου έλεγε τώρα έξω. Ναι, τι σου είπα. Σαν το φυλακισμένο που ήταν 5 χρόνια στη φυλακή. Βέβαια. Και βγήκε στον μπαρ να πηδήξει σκηνάκι. Τρελαμένο. Όλα τα κορίτσια στον μπαρ θα τα ρημάξει. Όλα τα κορίτσια στον μπαρ. Έτσι είναι ο Αριανό. Βέβαια, αφού ήταν κλεισμένο κάπου που δεν είναι ο φυσικό του χώρο. Ήταν γάμα, β' εθνική, ήρθε σούπερ λίγα τρελαμένο. Υπόγειο ήτανε. Ναι. Έτσι κι αλλιώς τα υπόγεια ήταν οι Αριανοί, ούτως ή άλλως υποχθόνοι είναι. Ναι. Βγήκαν από το υπόγειο. Εντάξει, καλά είναι. Καλά εμένα πάντως ο Άρης μου αρέσει. Ναι. Ποδοσφαιρικά μιλώντας. Καθαρά πάντως, ποδοσφαιρικά. Άκουσα και γνώμες ναι. Αριανών. Ναι.
και εξεπλάγιν. Όπως. Δηλαδή, εγώ το μάτι το είδα αποσπασματικά, δεν έχω μεγάλη άποψη. Ας πούμε, να σου πω ότι η ανάλυση μεγάλη που μπορώ να σου κάνω. Αλλά. Εντάξει, okay. Δούλευα και την ώρα. Ναι, βεβαίως. Αλλά είναι και μερικοί Αριανοί και ειδικά νεότεροι που λένε δεν μ' άρεσε η ομάδα. Δεν σ' άρεσε η ομάδα. Έχουν δει καλύτερες ομάδες δηλαδή, του Άρη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχουμε και τέτοια. Και μπορεί να κερδίσαμε, αλλά η εμφάνιση δεν μας ικανοποίησε. Μέτριοι ήμασταν. Σου είπα, τι έκανε φάσει αρκετές ο Λεβαδιακός θέση. Ναι, δηλαδή. Βλέπω ότι τους προβλημάτισε. Παρά το 2-0, αρκετοί εξ αυτών είναι και λίγο προβληματισμένοι. Σου λέω, εικόνα δεν έχω. Αυτοί που έχουν εμβαθύνει στο παιχνίδι, όπως ήρθα και σου είπα, δεν και εγώ εικόνα, σου είπα, ο Άρης, με ομάδες όπου θα έχουν γρήγορους επιθετικούς, θα πρεσάρουν ψηλά, θα έχει θεματάκια. Ναι. Γιατί η Λάρισα δεν πιέζει καθόλου, η Λαμία δεν πιέζει καθόλου. Και χθες λίγο πήγε τσίμπησε ο Λεβαδιακός. Στο λαϊκό δικαστήριο που έκανα ένα ερώτημα για το διαδικτυακό, σε ποια θέση πιστεύετε ότι θα τερματίσει ο Άρης? Με σπεντάδα, δεν σου είπανε. 1-3. 4-6. 4-6. 7-11. 12-12 με τελευταίο. Πήρε κοντά στο 50% το 4-6. Εγώ ούτε 4-6 θα σου πω. 4-5, ούτε καν 6. Ρε, ακούω τώρα το ερώτημα. Το βάζει λίγο suspense, λίγο ίντρικα. Το ερώτημα. 4-6. Πήρε το 50%. 48,5. 80% έπρεπε να πάρει. Γιατί αυτό που ψήφισαν τα άλλα, πρέπει να του ρωτήσει ποιο θα τον περάσει τον Άρη, άμα θερματίσει 7-11. Ποιο. Ένα άλλο ερώτημα ήταν να παίξει ο Πασχαλάκης ή ο Ρέι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τζέλση. 100% Πασχαλάκης. 65% Πασχαλάκης. Κακό 65%. Και πήρε 35%. Κακό. Αυτός άλλος, που είναι κάτω πεσμένος ψυχολογικά για χύψη λόγους τον στηρίζει, δεν τον πετάς. Εγώ είχα ένα ερώτημα. Καλό ερώτημα. Αυτό. Και εγώ σου λέω 100% και το τρίτο ερώτημα που έγινε στο λαϊκό δικαστήριο είναι: πιστεύετε ότι ο μακεδονικός λαός, εμείς είμαστε μακεδονοβλάχοι ή μακεδονομάχοι? 85% μακεδονοβλάχοι. Ναι, εντάξει. Είμαστε στα social media, αού, φαφάρες και αυτά. Δυστυχώς. Φιλοχρήματοι. Δυστυχώς. Με ένα γήπεδο με 500 ευρώ, με 200 ευρώ κτλ. Και 15% ψήφισαν ότι είναι μακεδονομάχοι. Δηλαδή η κοινή γνώμη πιστεύει ότι είμαστε μακεδονοβλάχοι, να πούμε. Γιατί ψήφιζε όλη η Ελλάδα, όλο ο κόσμο. Το ίντερνετ είναι. Παγκόσμιο να πω. Είναι internationale που λέμε. Όχι, μου φαίνεται GR, rapto.gr. Δεν έχει σημασία. Και από έξω μπορούμε να πούμε. Μέσα στο GR. Μπαίνανε στο GR, ναι, μπαίνανε. Λοιπόν, αυτά για τον Άρη, ο οποίος άρεσε, είχε και πολύ κόσμο. Για Δευτέρα πρέπει να τα λέμε αυτά. Είχε 20.000 σχεδόν κόσμο. Για δεύτερο συνεχόμενο match. Και η αλήθεια είναι μία. Sold out δεν έκαναν πάντως μια φορά. Sold out δεν υπήρχε ποτέ sold out. Απλά βγήκαν 2-3 θέσει εδώ πέρα. Είχε περίπου 17-600 18.000 και λέω ότι είχε 20. Πάντως, σολντάτ δεν υπήρχε. Όχι, είχε κομμάτια άδεια του γηπέδου, είχε 17.000. Αλλά ο Ατρόμητος, η Ξάνθη, τα Γιάννενα, πιάσει άλλες ομάδες της πλάκας εκεί, είναι αλφα εθνική, αυτό τον κόσμο δεν μπορεί να τον βρούνε. Σε καμία περίπτωση. Ούτε ο Ηρακλής μπορεί να τον βρει αυτό τον κόσμο. Όχι, δεν μπορεί. Με τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Να αλλάξουμε τα δεδομένα, όχι. Να έχει 20.000 Δευτέρα, ο Ηρακλής δεν έχουμε δει ποτέ. Οπότε ο Άρης 4 χρόνια ΒΓ εθνική, ανυπόλυπτος 20 χρόνια Μπαταξής. Μπαίνει και σε οικονομικό επίπεδο. Με καρυπίδι όμως, πρόσεξε τώρα. Πώς, δηλαδή είναι. Ναι. Ο συνδυασμός λίγο παράξενος. Με καρυπίδι τα δηλαδή κάνει. Ο καρυπίδις που πληρώνει λέει τους άλλους κλεφταράδες, γιατί σου λένε κερατάδες, κατακλέψατε τον Άρη. Ο καρυπίδις μέχρι στιγμής δεν κλέβει. Όχι. Τώρα αν αύριο βάλει. Όχι. Ο Κόκκι και του πει παίρνει 200 σε χρόνο, 800 και αρχίζει η ίδια βιόλα. Όχι. Και δεν κλέβει και επενδύει και φτιάχνει το γήπεδο και έφτιαξε και τα αποδυτήρια και αλλάζει επίπεδο του Άρη γενικότερα. Νέο καμπάνι τον λένε. Νέο καμπάνι, ναι, γιατί όχι. Εντάξει. Είχε και φανέλα χθε λίγο έτσι λαϊκούρα ο Καρυπίδης με το 9. Νέο καμπάνι. Στο Θεό φανέλα, που πιστεύουμε έγραφε ο φανέλα καμπαρντίνα έπρεπε να φοράει. Άμα το λέγανε ναι, καμπάνι. Ναι, κοστίμου. Καμπάνι φορούσε καμπαρντίνα. Καμπαρντίνα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Γελάς. Ήταν ωραίος ήταν ο Καμπάνης. Βέβαια, από την Άνδρο να πούμε. Ο καλύτερος όλων, έτσι, για τον Άρη, ως τώρα. Έτσι λένε αυτοί. Καλά, βιάζονται όλοι, ενθουσιάζονται, γιατί είμαστε τέτοιοι ως λαός. Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Πάμε. Η είδηση είναι μία στο ΠΑΟΚ. Για να ακούσω. Ο Πρίγκοβιτς χθες έβγαλε σχεδόν όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, άρα θα είναι έτοιμος 100% με την ΑΕΚ. Ναι. Καλό ή κακό αυτό? Μα δεν θα είναι έτοιμος. Όχι, αφού την έβγαλε την προπόνηση κανονικά. Ναι. Έβγαλε προπόνηση. Πω, το 80%, ναι. Ο Πρίγκοβιτς ήρθε κουρασμένος. Ήρθε. Άρα όλοι οι παίκτες που παίξανε, ας πούμε, εδώ έβλεπα το Μόντριτς προχθές με τη Ριάλ. Και αυτός είναι σακατεμένος. Όλοι είναι. Πολύ κουρασμένος. Άσε που ο Πρίγκοβιτς δεν έπαιξε. Ναι. Αλλά μόνο το ταξίδι, μόνο τις προπονήσεις. Έτσι. Έχει μια αεροπλάνα, πάνε, έλα, μην ξεκουραστείς το κορμί, το μυαλό. Εδώ, εδώ πας στο Λιτόχωρο με τα μάξι και κοιτάς και λες κουράστηκα να πούμε. Ναι. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Ήρθε λοιπόν, ήταν κουρασμένος. Ναι. Έρχεται λοιπόν σε μια φόρμα κακή. Πάνω στη φόρμα αυτή την κακή τραβάει και μια θλάση. Και μένει έξω 10 μέρες. Εσύ τι λες, ότι είναι στα επίπεδα τα καλά? Όχι. Δηλαδή τώρα που ο Τσιγκρίσκι γύρισε έτσι και τον πιάσει. Δηλαδή ο Τσιγκρίσκι
Σου πω εγώ τώρα. Πάρ' τηλέφωνο τον Τσιγκρίσκι. Τσιγκρίσκι. Και πες του Ναζωραίο, για χαρά, είμαι αυτό Χριστός, ο Ιησούς, από την Ναζαρέτ. Τι, ναι. Τι θέλεις την Κυριακή να έχεις, τι θέλεις την Κυριακή να έχεις, ας πούμε. Ε, μου λες, τον Πρίγιοβιτς. Κάτσε, κάτσε, Πρίγιοβιτς. Έχεις βγάλει τα παπούτσια σου. Γιατί να μην τα βγάλω. Εγώ τα πλέον τα ποδάρια μου. Με τις κάλτσες είναι εδώ, ρε. Καλά με τρελάρεις, δεν πρόσεχε, ρε. Ναι, γιατί. Έτσι, θα βγάλω και εγώ να αράξουμε εδώ. Κουλ. Cool. Αραχτή σαν τον Κλάου. Σαν τον Κλάου στο Μαζονάκι, να γυρίσουμε ανάποδα. Ναι, που είχα μείνει. Είχε μείνει στο Τσιγκρίσι. Στο Τσιγκρίσι στο νησού τη Ναζαρέτ. Τον πα στο νησού και του λε: εσύ παίζει με τον Πάοκ. Ο Πρίγιοβιτς αυτό το στυλ είχε. Αυτό είναι σε αυτά τα βιολογικά επίπεδα είναι. Ποιο θε απέναντί σου να έχει, τον Πρίγιοβιτς ή θε να έχει τον Ζαμπά. Ή θε να έχει τον Λακπόν που δεν τον έχουμε δει και τα λοιπά. Με δεν τον έχουμε δει ακόμα. Ξέρεις, θα σου πει ο Τσιγκρίσι. Θα τον εφάω κολλητά. Θα τον περιορίσω και τα λοιπά. Πιστεύω θα τα καταφέρω. Ναι, αλλά μαζί με τον Τσιγκρίσκι δίπλα θα είναι και ο οικονόμου με τον, για το να πιάσουν τον φίλο μας τον Πρίγιοβιτς. Αν είναι ο Άκπο, θα βάλουν ένα πάνω του και τελείωσε. Γεια σας. Εύκολα, εύκολα τον αργό, τον ψηλό, του βάζεις ένα αργό ψηλό κοντιτά και τον εσβήνεις. Τον άλλον που είναι διεισδυτικός, θα βγει από την περιοχή, θα σου σκάσει μια τρίπλα, θα δώσει μια πάσα, θα μπει στην τρύπα, θα την ξαναπάρει. Εκεί είναι μπέρδεμα για τον Τσιγκρίσκι. Λέω εγώ. Ναι, τώρα, ναι. Άμα μας ακούει κανένα στόπερ παλέμαχος, θα πει ο τρελός δίκιο έχει να πούμε. Πάντως δηλαδή, για το αυριανό με την Τζέλσι, νομίζω ότι ο ναι. Πρίγκιπς καλός δεν θα παίξει. Καλός δεν θα παίξει, γιατί θα έχουμε μάτς υψηλής ένταση με πολλά τρεξίματα με τους Άγγλους που είναι τρία level φιλικό πιο πάνω. Παιχνίδι θα είναι. Φιλικό ρε παιχνίδι. Τώρα. Α, φιλικό το κάναμε και αυτό. Θα έρθουν τώρα πια Τσέλσι εδώ. Φιλικό το κάνεις και αυτό. 10 παίκτες, αλλά πληρωματικοί θα έχει. Κάτσε να δούμε. Τι να δούμε. Να δούμε. Θα έρθει ο άλλος εκεί ο καπνιστής, να πούμε ο Σοσίας του Γιώργου Παντζιαλά, ο προπονητής της Τσέλσι. Ο Σάρι. Ο Σάρι να πούμε με τρίπιες φόρμες και με ένα κέντητο. Θα έρθει... Μα έχουν λεφτά αυτοί. Άσε τώρα τρίπλες φόρμες σε Τσέλσι. Σε παρακαλώ. Αυτός ρε παιδί. Αμπρά... Α, αυτός λες. Ναι. Θα ναι. Για το φίλο που ρωτά σήμερα, ναι, 12 η ώρα έχουμε κλήρωση κυπέλου. Σήμερα. Ναι. 12 η ώρα θα μάθουμε. Τι μάτσε, σε όμιλη είναι ο Κάου. Όμιλη θα έχουμε πάλι. Όμιλη, κλάι μάι. Όμιλη θα έχουμε κουσταντίνο. Κλάι μάι τώρα. Τι να κάνω. Θα παίξει επανομή ο Πάοκ Ολυμπιακό και η Καλυθέα. Δεν ούτε καν έτσι. Έλα ρε τώρα. Θα είναι ο Πάοκ και τρία χωριά. Θα είναι ο Ολυμπιακό και τρία χωριά. Ο Άρης και τρία χωριά. Τι κλήρωση τώρα θα γίνει τώρα. Λοιπόν, είπαμε για τον Πρίγκιπς ο οποίο είναι καλά. Ναι. Ο οποίος μάλλον θα παίξει με την ΑΕΚ, δεν νομίζω να. Κακό για τον ΠΑΟΚ, λέω εγώ. Λες, καλό για τον Τσιγκρίσκι. Καλό για τον Τσιγκρίσκι. Θα παίξει ο Τσιγκρίσκι, είσαι σίγουρος. Γιατί μια χαρά είναι. Γιατί καλά, είναι ο Τσιγκρίσκι, θα το δούμε την Πέμπτη, την αύριο μάλλον. Με την, θα δω και τον Ζουμίδη πώς θα αντιμετωπίσει τον Πρίγιοβιτς, γιατί ο Χιμένεθ τον είχε κολλητά, δεν έπαιζε ζώνη. Όταν τον έπαιζε κολλητά ο Τσιγκρίσκι, δεν ακούμπαγε μπάλα ο Πρίγιοβιτς. Άμα τον παίξει ζώνη τον Πρίγιοβιτς, με το κεφάλι μπορεί να σε κατατροπώσει να πούμε. Έχει πολλά μυστικά πώς αντιμετωπίζουμε ένα παίκτη χαρακτηριστικά κτλ. Σωστά, σωστά μιλάς. Λοιπόν, τα εισιτήρια τελείωσαν. Θα έρθουν 500 φίλοι της Τσέλσι, όχι 700 που είπαν αρχικά, όσο αφορά το ρεπορτάζ. Αυτοί δεν πρέπει να κάνουν κιχ. Τσέλσι, ναι, αυτοί πρέπει να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Τι κυρίες. Να κάνουν αυτοί, αφού τους κάνανε ειδικά μαθήματα, σεμινάρια πώς θα έρθουμε στην Τούμπα. Τους έπιασαν, τους έβαλαν σε οθόνες. Είπα, παιδιά, εδώ προσέξτε, δεν κάνουμε μαγκές, κυκλοφορούμε μαζί και είμαστε κομπλέ. Έχει ξύλο εδώ. Έτσι, έχει μπερδέ. Έχει μπερδέ εκεί κάτω στο Night Therapy. Στις πόλεις ναι. Που πας, σέβεσαι. Δεν μπορώ εγώ να 100%. Πάω. Δεν πάω να πάω εγώ, ας πούμε, σε μια ξένη πόλη και να το παίζω τσαμπουκάς. Όμως οι Άγγλοι ναι. Δεν σέβονται όταν πάνε ναι. Στο εξωτερικό. Γι' αυτό θέλει ξυλίκι να και γι' αυτό τις τρώνε κιόλας. Διαχρονικά και γίνονται μανούρες. Να μάθουν που έρχονται, ναι. Ακριβώς, σωστό. Ακριβώς. Σωστό. Λοιπόν, αυτά για το ΠΑΟΚ Τσέλσι, το οποίο σήμερα θα μάθουμε πώς θα κατέβουν οι αποστολές, ποιοι θα έρθουν, ποιοι δεν θα έρθουν και όλα τα υπόλοιπα. Θα αρχίσει τώρα, Πέτρο, τόσο λείπει ο ένας, δεν θα λείπει ο άλλος. Σιγά μην έρθει ο Αζάρ στη λαϊκή της Τούμπας αύριο να πούμε τι. Αυτούς που ξεφωνίζουμε όλο το καλοκαίρι. Ποιους? Και εγώ και ποιους? Εσύ, όχι ποιους? Μόνο εσύ. Ποιους? Ο Κρέσπο, εσύ, εγώ δεν τον ξεφωνίζω γιατί το θεωρώ μέσα στους τρεις καλύτερους όπλους στο πρωτάθλημα. Ο Κρέσπο, ναι. Βγήκε MVP. Ο Κάνιας, ο φίλος που τον ξεφωνίζει, εσύ τον ξεφωνίζω κι εγώ. Τι έκανε. Καλύτερο γκολ του καλοκαιριού με εκείνη την οβίδα. Και ο Πασχαλάκης που τον ξεφωνίζω εγώ για όχι αγωνιστικά θέματα κυρίως. Όχι αγωνιστικά τον θέματα. Ο Γκαρσία δεν ξεφώνησε, ήταν το ίδιο. Εγώ δεν τον. Όχι, δεν ήμουν Γκαρσιακός ποτέ. Ποτέ, ναι. Ποτέ. Για την καλύτερη απόκρουση του καλοκαιριού. Εκείνη τη φάση με την Βασιλεία που με τα ακροδάκτυλα την έβγαλε. Είναι κατάντια για τον Πάοκ του Σαββίδη. Ναι, ναι. Λοιπόν, να έχει τον Κρέσπο πάλι. Να έχει τον Κρέσπο ναι. Και τον Κάνια ναι. σε βραβεία. Είναι κατά. Αφού τα κάναν οι ίδιοι. Γι' αυτό θα παίρνει το πρωτάθλημα ο Μελισσανίδης. Θα το πάρει ο Μελισσανίδης. Ξέρω εγώ γι' αυτό. Ο οποίος παίζει με Μπακασέτα ακραίο και με τον Κλωναρίδη ακραίο. Ναι. Δεν είναι κατάδια να παίζει Champions League χωρίς να έχω τίποτα με τα παιδιά, έτσι προς Θεού. Αλλά δεν είναι για επίπεδο Champions League. Κατάδια είναι να σου παίρνει ο Μάνταλος, ο Μπακασέτας και ο Κλωναρίδης, έστω και χάρτινο πρωτάθλημα με τόσα εκατομμύρια που έχει ξοδέψει και να έχει τη διαιτησία Θεσσαλονικιού διαιτητέ ο Μάγκα ο Μελισσανίδης. Αυτό είναι κατάδια. Αφού είναι κάτω στα κόσια ρε Κωστή. Να τα κάνω 50 διαιτητέ πληρώνει αργόμισθου. Πήρε το
Σαραϊδάρη Αργόμιστο, τον έχει εκεί, τον ταΐζει, τον ποτίζει, τι κάνει ο Σαραϊδάρης. Ποιο είναι το αντικείμενο. Θες δηλαδή ποιο ταΐδες, ποιο τζαμπουκαλίδες. Το αντικείμενο του Σαραϊδάρη στην ΠΑΕ πάω, ποιο είναι, τι κάνει. Πάει γλυφιτζούρια το χείρο τον αυτό στην προπόνηση. Δεν τα ξέρω αυτά. Τι ποιο είναι το αντικείμενο. Λες σε μια εταιρεία, κάνω ξέρω εγώ, μαζεύω τα σκουπίδια. Ο Σαραϊδάρης. Τι αντικείμενο έχει στον ΠΑΟΚ, κάτι να σου το πω εγώ που ήταν διαιτητής. Ασχολείται με τα διαιτητικά δρόμενα. Τον έκανε ο Καγκάτσης διαιτητή, εσείς με τον Καγκάτσης Κόλλος και Βρακή, τον βάλατε εκεί πέρα και παίρνει μισθό. Ναι. Το προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Παίρνει όλα τα σφυρίγματα. Δηλαδή ο Σαϊραϊδάρης μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο τον Παπαδόπουλο, του πήρε παίξε ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Πάει, δίνει τον πέναλτι του αυτό στην ΑΕΚ, τι του μαζεύετε και του ταΐζετε. Ναι, έξω από τα δόντια το κουμπάκι μου, αλλά δυστυχώς αυτό το πρωτάθλημα που τον άλλο το σχιζομάτι, Τεβεκέλης, ναι, ο Τεβεκέλης. Εκείνο τον Κινέζο, τι τον έχετε και τον πληρώνετε. Δυστυχώς το ελληνικό πρωτάθλημα παίζεται και έξω από το χορτάρι, έτσι. Τα λες έξω από τα δόντια, αλλά πήρατε γιατί, ποιο είναι το αντικείμενό του, να κάνει μάθημα να πούμε του. Έχουμε τρεις αγωνιστικές που μας πάνε φεράτζα. Το αντικείμενο. Φεράτζα μας πάνε. Ρε παιδάκι μου, έχετε 5-6 διαιτητές στον ΠΑΟΚ, τους πληρώνετε, καλά κάνετε. Ποιο είναι το αντικείμενό τους, τι κάνουν δηλαδή, πάνε παστέλια στο Γιωργάκη. Του κάνουν τα παπούτσια, τα λουστρίνια του, τα βάφουν. Ποιο είναι το αντικείμενο, αυτό θέλω να μου πεις. Ναι. Μπορείς να μου το πεις. Ναι, μου λες, ναι. Τι να σε πω, ναι, δεν με λες, ναι. Τι να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνουν, πραγματικά δεν ξέρω. Σαντορίζομαι κάτι. Όταν βλέπω τρεις αγωνιστικές ότι με πηγαίνουν φεράτζα διαιτητές, να γκολ μακυρώνουν, να απέναντι μου δίνουν, τι να σου πω. Πες το Σαραϊδάρη. Δεν κάνουν προφανώς αυτό που πρέπει. Δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Τι κάνεις δηλαδή. Πας καφέδες στην Κοντζάρεβα, τι κάνεις δηλαδή εκεί. Ο Σαραϊδάρης. Ξεφώνησε το, τι να σου πω, ρε φίλε. Εγώ όταν βλέπω. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, έτσι θα έχω πει, δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Όταν βλέπω. Ήτανε με Καγκάτση. Δεν μου δίνουνε. Γκολ μου ακυρώνουνε. Κάρτες δεν με δίνουν. Πιάσε το σχιζομάτι του τον Κινέζο και πες του τι κάνεις. Τι με κλαίγεσαι εδώ στο ράδι. Τι μαζί είσαι, σου. Γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ. Μαζί σου. Παίρνεις λεφτά. Όποιος, όταν βλέπω δεν έχουμε αποτέλεσμα, κάποιος δεν κάνει καλά δουλειά. Τον άλλο τον σωσία του Βραζιλιάνου τον βγάλατε πρόεδρο στην ΕΠΟ. Τι τον βγάλατε δηλαδή. Ποιον το γραμμένο. Του λες καλημέρα 8 η ώρα. Και νομίωμα. Του λες καλημέρα 8 η ώρα, καλησπέρα σε λέει το απόγευμα. 9. Μαζί με τον Βρίζα παρέα. Ποιο λοιπόν. Αργός ο ένας από τον άλλον. Σε αργότητα ο Βρίζας με τον Βρίζα. Θέλεις να απολαμβάνεις νομαδάρα στο ελληνικό πρωτάθλημα που προσφέρω. Θέλεις έτσι θέλω, λοιπόν. Θέλω. Ανακάλυψε σήμερα και όλα στην WIT Vision το νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά. Με την WIT Vision απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια πάντοτε της Nova Sports. Δείτε ΠΑΟΚ, δείτε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος εντός έδρας. Απολαύστε τον Ρονάλντο, τον Νεϊμάρ, τον Εμπαπέ και άλλους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στις σημαντικότερες διοργανώσεις Ευρώπης. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό, θα επιστρέψουμε μηνύματα και με Champions League, θα επιστρέψουμε και με γραμμές μετά το δελτίο του Κώστα Βαραγιάννη. Για τσιγάρα, όλα φίλες και φίλοι με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Εύκολα, γρήγορα, άπεχτα σε τρία σημεία της πόλης μας, φίλες και φίλοι. Παλαιού σταθμού 36 στη δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά και στην οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Καλημέρες, θα ανοίξουμε γραμμές βεβαίως. Καλημέρες όλο τον κόσμο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Τα 390 Κωνσταντίνε είναι ανοιχτά πλέον. 90-90-90. Να κουβεντιάσουμε τα του Άρη. Να βάλει το σιόπι να φάει τον αστράγαλο του Κλάους. Φαγώθηκε. Να το τελειώσει και κοκοκό κάνετε με Κλάους. Κάνετε κοκοκό με Κλάους. Φοβάστε τον Κλάους που έχει να παίξει 3 χρόνια μπάλα. Τον τρέμουνε το ερείπιο. Το τρέμουν. Αυτού του παίχτε ναι. Και ερείπιο να είναι, ναι. Τον υπολογίζει γιατί είναι σκόρ. Μια επαφή. Μια επαφή είναι στον μια κάνει. Επαφή. Μια δεν επαφή. Θέλει πολύ να στην κάνει τη ζημιά. Έτσι. Άρα φοβάσαι τον Κλάους. Κοκοκό. Του τρώει ο σιώπης τον αστράγαλο. Τελείωσε. Γυρνά πίσω στη θέση σου θέλω, κύριε Καζαμπάκα, με τον Κλάους. Ναι. Λοιπόν, 90-90-90 τον τρόσλες. Έχουμε και Champions League. Πασχαλάκης, η Ρέι βγήκε Πασχαλάκης νικητής. Λογικό. Μακεδονοβλάχη 100%. Είμαστε όλοι, έτσι. Έτσι ναι. Λέει το ορατό.gr. Και τι άλλο λέει. Τι άλλο είχαμε πει. Τρία διλήμματα έβαλες. Πασχαλάκης, Ρέι, Βλάχη, Μακεδονική. Αυτό, αυτά τα τρία. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Καλημέρα, Ήλωτα. Τρέλασε, τρελούς, δεν πούλησε κανείς και τα σουσάμια μέσα θα τους κερδίζουμε και με κόντρα τα κοράκια, λένε τα παόκια. Έτσι, τα κοράκια, ναι. Τα κλάματα ναι. Να πάνε ξανά στο Σαϊραϊδάρ και στο Τεβεκέλη. Στο Σαϊραϊδάρ και στο Τεβεκέλη που ναι. Του έχει μαζέψει εκεί πέρα και καλά έκανε, αλλά μας πούν το αντικείμενό του. Ο άλλος πήρε τον άλλο το Μητρόπουλο και τους έχει διαλύσει. Και βγάζει ο άλλος τον αδελφό του εδώ πέρα και μας πουλάει ηθικολογία, να πούμε. Ο Βίκτορας. Ο αδερφός εκεί με το Μελισανίδη έχει τους εκπομπές. Ο Καλιάρης. Ναι. Και το Ταγάρι εδώ βγάζει τον άλλο τον Βίκτορα. Ναι, κόβουνε και ράβουνε. Εγώ γι' αυτό σου είπα εκτός αέρα ότι εγώ μόνο την ΑΕΚ φοβάμαι φέτος πάλι. Εκτός αέρα δεν έχεις και τα κουβεντιά μου. Ναι. Σου λέω την ΑΕΚ φοβάμαι. Τα εντός να τα πεις. Τα εντός, τα λέμε. Λοιπόν, έλα καλημέρα, πάμε. Καλημέρα σας. Ωχ, καλώς τον.
Μου επιτρέπετε σαν καθημερινό ακροατή σας να κάνω ένα γενικό σχόλιο? Βέβαια, εννοείται. Εμείς δεν απογορεύουμε ποτέ. Υποδί. Ναι. Έχετε δέσει αρμονικά, γιατί ο ένας είναι μέτρο όχι σαν άριστο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και ενός ποδοσφαιριστή ανάλογα με τη δομή του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Ναι. Και ο άλλος είναι μέτρο του στοιχήματος, της ίδρυγας, του Χουλιαμά και μαζί με τον Γιώργο τον Ζαΐρη με διαφορά η καλύτερη sports κάθερ στην Ελλάδα. Δηλαδή, εάν γίνεται να πάω εκεί στην Ανατολική Θράκης να δω το πάω κάκι, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Θα ζητήσω από τον Στέφανο και τον Βασίλη να βάλουν τη τηλεόραση της Νόδα χωρίς ένταση και να ακούω Πουλιανό και Ζαΐρη, άσχετα αν όταν δεχτούν γκολ θα είναι λίγο υποτονική η μιλιπόθυμη, αλλά μου αρέσει αυτό το πράγμα. Η μιλιπόθυμη. Τι θα κάνουμε άμα δεχτούμε γκολ, Κωνσταντίνε μου? Ένα Γιώργο. Απαπαπαπαπα. Εδώ είναι θέμα και του δύο ερωτήσεις που έχω να κάνω από μία στο καθένα. Έλα, γορμέλα, ναι. Η πρώτη είναι στο Κωστή. Για ποιο λόγο εδώ και τρεις μέρες δεν έχει αναφερθεί αυτό το καλύτερο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και Σάββατο που ήταν ο Άλεφ? Και αν πιστεύει ότι θα είναι καλύτερα ο Άλεφ ή ο Γαλανόπουλος στον Άγιαξ. Mm. Και η ερώτηση προς εσένα. Κοιτάξτε, ο Άλεφ δεν είναι πιο ταχύς από τον Γαλανόπουλο. Ναι, αλλά είναι κορμί με καλύτερο διασκελισμό από τον Γαλανόπουλο. Δεν είναι πιο ταχύ. Η ΑΕΚ με 4-4-2 θέλει ταχύς στο κέντρο. Δεν είναι τόσο γρήγορος ο Άλεφ. Πάμε παρακάτω. Στο ξαναλέω. Έχει καλύτερο διασκελισμό όμως από τον Γαλανόπουλο, είναι πιο κορμί. Έτσι. Στο ποδόσφαιρο ναι. Δεν παίζει ο διασκελισμός. Το στιβικό παίζει η έκρηξη. Ο διασκελισμός. Ωραία, εσύ τυπείς Γαλανόπουλο δηλαδή. Δηλαδή ο Σάμαρης τρέχει με διασκελισμό. Δεν με βολεύει εμένα στην μπάλα αυτό το πράγμα. Ο γυμναστής εξειδικευμένος στην μπάλα δεν με βολεύει. Πάμε παρακάτω. Εσύ ψηφίζεις Γαλανόπουλο δηλαδή δίπλα στο Σιμόνι. Δεν με έχει καμιά διαφορά. Δεν είδα τον Άλεφ να πατάει περιοχή να γίνεται πέμπτος. Δεν είδα να κάνει κανένα μια πάσα, κανένα αυτό, καμιά μακρινή να χωθεί να κάνει. Ούτε ο Γαλανόπουλος. Ούτε ο Γαλανόπουλος το κάνει. Δηλαδή είναι ένας μαύρος Γαλανόπουλος. Ωραία. Η ερώτησή μου προς τον Κουλιανό είναι γιατί είναι καλό μου παιδί ενώ είσαι μέτρη στο στοίχημα και στον Μπέτ. Ναι. Δεν έχει δώσει ακόμα την ΑΕΚ διπλό από ημίχρονο. Γιατί? Πού αγορμούσε, ποιο μας με τον Άγιαξ? Όχι, ρε φίλε, εκεί είναι άλλο μάτς, άλλο επίπεδο. Δύσκολη βραδιά σε περιμένει εκεί, να ξέρεις. Αυτό θα έχει εύκολη βραδιά εδώ με τα δεύτερα της Chelsea. Εσύ θα έχεις δύσκολη βραδιά. 38 χρονών. Δύσκολη βραδιά σε περιμένει στην Άμστερνταμ Αρένα. Με μία τριπλέτα έχουν, σου λέω. Τα γιον και τους δύο κρέους. Ο Χούτρα είναι 38 χρονών τώρα. Ναι, αλλά ο Χούτρα βάζει γκολ σε κάθε παιχνίδι. Έχουν τον Τάντιτς, τον πήραμε τη Southampton. Α, δεν τους βλέπεις. Μάλιστα. Δεν τους βλέπω καθόλου. Την Παρασκευή το πρωί να με πάρεις τηλέφωνο. Θα λέω ότι η Chelsea είναι μετά. Δεύτερα, αυτά θα σου λέω. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, Νικόλα. Αυτά θα σου λέω, Νικόλα. Τι θα με λέει ο Νικόλα? Ότι ήρθε η Chelsea με το σχολικό και τέτοια. Θα φέρει κανένα. Φαγώθηκε με το σχολικό, κάτσε να δούμε την αποστολιτσιά μα, του έχει όλου μέσα, τι θα κάνουμε. Σαν το χθεσινό το sold out. Να sold out το μεσημέρι, να ο Πάοκ βάζετε να ψάξετε πότε έκανε sold out. Δεν έκανε sold out ο Άρης. Άμα σου έρθει η Chelsea full, τι θα κάνουμε τώρα? Ποια Chelsea θα έρθει full, ρε. Ποια αγγλική ομάδα έρθει γιατί στην Europa League? Δεν υποτιμούν το θεσμό του Europa League όλε οι αγγλικέ ομάδε. Θα κερδίσει την Chelsea κανένα. Δεν θα την κερδίσει. Θα λε εγώ την Chelsea. Θα βγαίνουν οι Αργιανοί, θα λένε τότε δεν είχε rotation το 70 που παίζαμε. Ναι, αυτά θέλω. Αυτά θέλω. Αυτή την ίντρικα με τα Αργιανά θέλω. Αυτό το κουσκού. Πάμε, καλημέρα, έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλό Αστινά. Η φιλενάδα του Κωστή. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Ναι. Δεν πρόλαβε. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Αργιανάρα κέρδισε, εντάξει. Μια χαρά. Ομαδάρα έχουμε φέτος, ε. Έχει, έχει. Σαν τον προπονητή μιλάει. Θυμάμαι την εποχή που πήγαινα εγώ. Από τότε έχεις να ξαναδείς καλή ομάδα, ε! Πότε πήγαινες δηλαδή? Τον μπαμπά σου τον 50 πολλές φορές. Τον μπαμπά μου έχει 5 χρόνια που έχει λιώσει. Θυμάσαι τον μπαμπά μου ακόμα? Αυτόν έβλεπε όμως. Αυτόν έβλεπε. Ναι. Όχι, τον Αλεξιάδη, τον Μπάλι. Αυτός έχει Αλτσχάιμερ. Ο άλλος πέθανε. Ο άλλος έχει προστάτη. Πολύ παλιά με πήγες. Πολύ παλιά. Ναι. Παλιά πήγαινα γιατί ήταν ο Ρώσος άνθρωπος που δεν πήγαινε. Κάναν ωραίο, δεν είχε να πάει και να δει εκεί. Μόνο ο Χριστίδης ήταν όμορφος. Χαλιά ήταν όλοι. Όλοι ήταν κάτι μηταράδες, κάτι αγριοποί. Μόνο. Τι καλέ, ο Παπαϊωάννου, άσχημος ήταν. Α, να, Παπαϊωάννου. Φαλακρός ήταν. Εντάξει, γιατί. Ωραίο παιδί. Ωραία, η φαλακρή, βέβαια. Και ομάδα να πάει μια γυναίκα να δει. Ναι, συγγνώμη κυρία. Μια γυναίκα να πάει να δει και μπάλα. Πρέπει να δει και κάνα ωραίο. Ομορφάνδρα. Ο Σπυρίδωνας Αγριομούρης. Γύφτος ο Ναρπάντης. Μηταράς ο δικός μου πατέρας. Κάτσε, κάτσε. Ναι. Ποιος ήταν ωραίος, κυρία Δώρα? Ποιος ήταν ωραίος? Ποιος... Ο άνδρας μου. Και έβλεπε τον άνδρα μου. Α, τον άνδρα της έβλεπε στο γήπεδο. Μαζί πήγε. Δεν βλέπει τους παίχτες. Μαζί πήγε. Α, μπράβο. Τώρα πού είναι ο άνδρας σου?
πέθανε. Θυμαράκι. Τον έστειλε. 25 ναι. χρόνια έχει που πέθανε. Πέντε μόνο. 25. Πόσα? 25. 25 χρόνια. 25 χρόνια τον έχει στείλει τον άνθρωπο. Αυτό έχει ξαναγεννηθεί άλλε δύο φορέ τώρα. Πω, πω, πω. Μπράβο. Μπράβο, γλυκιά μου, καλά τον έκανε. Κυρία Δώρα μου, να σε καλά. Να σε καλά, Γερή, να είσαι κορίτσι μου. Θα δει η UEFA, θα δει, κυρία Δώρα, το καλοκαίρι. Του χρόνου, αλλά... του χρόνου και Ευρώπη, λέει ο Κωστής, θα βλέπει. Ε, βέβαια. Βλέπω εδώ που έχει καμπάνι, βλέπω από το. Όλα τα βλέπω. Φιλιά, φιλιά, κυρία Δώρα, να σε καλά. Τότε δεν είχε και όμορφου ποδοσφαιριστέ. Όλοι, όλοι ήταν αγριοπύραυλοι. Ναι, εξελισσόμαστε προ το καλύτερο. Τώρα είναι όλοι. Πιο ψηλή, πιο δυνατή, πιο εμφανίσιμη. Πιο δυνατή δεν είναι. Πιο όμορφη. Όχι, πιο δυνατή δεν είναι. Πιο δυνατή δεν είναι. Γιατί. Αφού που, τι δυνατή, ο άλλος δούλευε στο λιμάνι. Α, λες ότι... Ο άλλος δούλευε χτίστης, ο άλλος δούλευε χειρονακτική. Ναι, έκανε η χειρονακτική προπόνηση. Εργασία έχει μειωθεί σε σχέση με τότε. Έτσι, λες ότι τώρα είναι πιο φλούφλιδες. Ναι, αλλά γυμνάζονται, πάει γυμναστήρια, κάνουν πράγματα. Τι γυμναστήρια βάρητα. Πάμε, πάμε στους φίλους. Καλημέρα. Πάμε, έλα, φίλα, ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Τι συγχαρητήρια, μόνο κέρδισε ο Άρης τα Γιάννα τώρα και δεν έχουμε. Α, περίμενε, θα τα βάλω και με σένα γιατί είμαι φίλαθλος της Ξάνθης. Παιδιά, καταρχάς, συγγνώμη που σας διακόπτω, καταρχάς, μάλλον δεν γνωρίζετε κάτι. Η ΕΠΟ χθες έχει κάνει γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του κυπέλου που σημαίνει σήμερα στον ίδιο όμιλο μπορούν να βρεθούν ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Ένα το κρατωμένο. Α, τον Άρη τον βάζουν στο δεύτερο γκρουπ. Τον Άρη τον βάλανε στο δεύτερο γκρουπ, στον πρώτο γκρουπ είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Η Ξάνθη, ο Πανιώνιος, ο Ατρόμητος και ο Πανετολικός. Η περσινή οχτάδα. Ναι, η περσινή οχτάδα. Δεν υπάρχει, φίλε, πιο άχητη ομάδα από την Ξάνθη και τον Ατρόμητο, με πιο άχητο κόσμο, με πιο άχητους και ανέραστους φιλάθλους. Πρωί, πρωί. Πιο άχητο γήπεδο. Όχι, πρωί, πιο άχητο, πρωί. Πιο άχητο και ανέραστο. Μη Κωστή μου, επί πέντε το είπες αυτό το άχητο. Τι είναι αυτό το τώρα. Πάει πόλη. Ποια Ξάνθη, ρε φίλε, ποια ομάδα. Δηλαδή, μια ξενερωσιά είναι. Πάντως έχει δίκιο ο φίλος, γιατί ο Ηρακλής παίζει φούτμπολ. Τελείωσε, δείτε, όλοι. Μόνο ο Κωστής τελείωσε, όλη η πόλη τελείωσε τώρα. Άχητος ο ένας, άχητος ο άλλος. Έλα. Η Ξάνθη και η Ξάνθη, έναν ερωτικό άνθρωπο έχει Ξάνθη. Ποιον? Να... Με κανένα. Α, δεν έχει κανένα, ναι. Έναν έβγαλε το μάλλον Χατζηδάκη και αυτός βγήκε. Ποδοσφαιρικά εννοείς, ποδοσφαιρικά. Και ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωποι ανέραστοι είστε. Ανέραστοι, καταρχάς όλοι έχουν ανέμει τα καλύτερα για τους Ξανθιώτες όταν πηγαίνουν πάνω. Τους Ξανθιώτες. Ναι, δηλαδή πώς έχει. Καλοί άνθρωποι είναι, τιμή. Αλλά είναι, πώς το λέει, κρύοι. Κρύοι, ξανθιώτες. Κρύοι, στατήστε. Βγάλατε καμιά περσόνα, βγάλατε καλά αυτό. Και το τι έχει βγάλει αυτή, ένα λεπτό. Αυτή η Ξάνθη τόσα χρόνια. Φαγώθηκες. Πες με ένα που έχει βγάλει πλήν του Μάνου Χατζηδάκη. Έβγαλε τον άλλον που σκότωσε την, το γαμπρό του τον, που έγραφε τους στίχους. Τα πεθαράς άντρακλας. Τι έχει βγάλει η Ξάνθη. Δηλαδή, μια πόλη για να είναι σωστή, για να είναι όμορφη, για να είναι ωραία, πρέπει να έχει βγάλει και κάτι. Ένα τοκογλίβο έβγαλε εκεί που έφαγε τον κουμπάλο του, να πούμε. Δεν έχετε και τίποτα δηλαδή. Από ομορφιά, σηκώνεσαι το πρωί, βλέπεις τα τζαμιά. Ο ημάμις γκαρίζει το πρωί. Γιατί δεν θα τους σκοτώσουμε. Δεν πήγε στην παλιά πόλη για να πει και να δει ωραία πράγματα. Δεν το παρεξηγώ. Η παλιά πόλη είναι πολύ όμορφη. Πήγες κατευθείαν, σε βάλανε εκεί στα μουσουλμάνους εκεί πέρα. Πάνω στη Ξάνθη έχουν παρεξηγηθεί πολλοί με αυτά που λέει ο Κώστας. Δες εδώ, δες εδώ. Δεν είναι ωραία εδώ τα καλτερίμια. Τι καλτερίμια. Όχι, δεν είναι ωραίο. Εσύ πλακώστρο το κάτω. Ρε θάλασσα έχετε μόνο. Θάλασσα δεν έχουν. Λιμάνι έχει. Σε 10 λεπτά θάλασσα έχουμε και 10 λεπτά θάλασσα. Φύγε φίλε, δεν βγάζεις άκρη. Να σε καλά. Σε καλημερίζω πάντως. Μια χαρά είναι πάλι από όλους στην Ξάνθη. Καλοί άνθρωποι είναι. Ψυχάρες είναι. Απλά εσύ έτυχε να πας και να. Η πρώτη σου εικόνα να είναι κάπου στραβή. Τελείωσε. Γεια σας, Ξάνθη. Την έσβησες. Χ. Επειδή ήταν η πρώτη εικόνα που είδες, Ξάνθη, χάλια. Δεν έχει ομορφιά. Και σε Θεσσαλονίκη, άμα πας στο βαρδάρι κάτω και σας ζωκά και δεν θα σου αρέσει. Πώς δεν έχει ομορφιά. Τι ομορφιά έχει. Σου είπα, η παλιά πόλη είναι πανέμορφη. Δες εδώ τώρα τα καλτερίμια. Έχει. Η παλιά είναι όλα αυτά. Τι. Ναι, στην παλιά πόλη εκεί, περατζάδα. Δες τι όμορφα, πρασινάδα, ιστορίες. Δεν είναι όμορφα εδώ. Που σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι, μια χαρά είναι. Πάνε εκεί ένα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Να δύο και ναι. Μία δώρο από τον Καζαμπάκα, ναι. Έγινε. Χθες τι εισιτήρια είχε ο Άρης. 17.500. 17 κάτι. 17. Ναι. Λοιπόν, ρωτάω, ήμουνα στο ΜΑΤ, ήμουνα στην Τρία, είχε πάει 7 και 4 και περίμενα απ' έξω τουλάχιστον 3.000 κόσμος. Φίλε. Πολλοί αναγκάστηκαν, πήγανε στην Ένα.
Μα φάνηκε λίγο παράξενο, γιατί λέμε τι γίνεται. Τι έγινε. Είναι παράξενο, γιατί πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τα τέτοια στο γήπεδο Βικελίδη. Εν τω μεταξύ, τι? Από την ένα φαινόταν στην τρία. Είχε τουρνικέ, βρε. Τουρνικέ, πρώτη φορά. Είχε τουρνικέ, βρε. Δεν μπαίνανε τζάμπα πολύ. Ναι. Ναι, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Όχι, όχι. Εσείς πρέπει να αλλάξετε, να πάτε λίγο νωρίτερα να το συνηθίσετε. Το συνηθίσαμε και εμείς στην Τούμπα. Πρέπει να πηγαίνετε λίγο τώρα νωρίτερα. Τώρα που θα υπάρχει κοσμοσυρωή. Ναι. Τέλος πάντων, και κάτι άλλο. Ναι. Μ' άρεσε η ομάδα χτες. Γούσταρες, βασικά τα άκρα είναι απίστευτα. Ο ένας καλός ήταν, ο άλλος δεν τράβηξε. Ναι, αλλά είναι καλός παίκτης. Είναι καλός, ναι. Ο Μπρούνο γκάμα έμεινε χωρίς γκάμα. Χωρίς γκάμα, ναι. Ναι, εντάξει, το πήγε εκεί που κάνουν σεξ οι αράχνες, αλλά εντάξει να πούμε, ναι, δεν πειράζει. Ωραίος. Λοιπόν... Δεν μου λες, το πρωτάθλημα το παίρνουμε φέτος, εμείς οι Αριανοί. Το πρωτάθλημα δεν το παίρνετε. Εδώ δεν το παίρνετε εσείς οι Παοξίδες, οι Αριανοί, θα το πάρουν. Οι Παοξίδες σιγά σιγά πιστεύω αμυδρά. Ναι. Αρχίζετε λίγο. Υδρώνουμε. Να την ψιλοψηλιάζεστε. Υδρώνουμε λίγο, λες, ε. Αρχίζουνε, λένε. Έλα μωρέ, και με τι ομάδες έπαιξε ο Άρης. Και έπαιξε με τα λιμά ο Άρης. Και τι Άρης και Άρης. Και τώρα θα, ο Κλάος θα τον κάνει. Μόλις πάει ο Σιώπης με την τάπα και του τραβήξει μια. Θα του στείλει κάνα τετράμινο εκεί σε κάνα. Φύγε, Αριανέ. Ωραίος ήσουνα. Ωραίος, Αριανέ. Απλά να πας νωρίτερα στο γήπεδο, γιατί πλέον με τα τουρνικέ θα χρειαστεί χρόνο. Να σε καλά, γόρι μου. Ρίχτω. Παιδιά, ένα center for ήθελα φέτος σαν τον Γκάμπορα. Καλώς ο... καλά, πολλά θες, φύγε. Σιγά σιγά. Η ομάδα έχει αλλάξει 100%. Να πάρεις και Γκάμπορα και ο Γιουνές θες πάλι ξανά με ένα αλήτικο γκολ έβαλε, έτσι. Το πέναλτι. Το πέναλτι το βάλε με αλήτικο τρόπο. Ναι. Πάμε, καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Ωχ, ξανθιώτης αυτός πρέπει να είναι. Όχι, Κλικισιώτης είμαι. Αχ, απ' τον άλλο, απ' τον άλλο στον Καϊάφα. Ψωνίσαμε από Σβέρκο, έλα Κλικισάρα, έλα. Είμαι από χέρι στον Κιλκή, Παοκάρα. Τι θα ήσουν, εντάξει. Τι θα είσαι με εκείνο το κεφάλι που έχεις από τον Κιλκή, τι θα είσαι. Παοκάρα θα είσαι. Ναι, ποιο το λέει, ο Ραπτόπουλος. Εγώ το λέω, ποιο το λέει. Ο Ραπτόπουλος θα λέει αυτά. Ποιο θα λέει. Μήπως μπορείτε να πείτε, παιδιά, ο διαιτητής Παοκάρα θα είναι πότε θα. Θα το μάθουμε την Πέμπτη, κατά 99% θα είναι Πολωνός. Ωραία. Άρα πιναλέος θα είναι. Ξένος. Μπα, έχουν τρώνε καλύτερα από εμάς οι Πολωνοί. Τα είπα και τις προάλλες. Ναι. Να σε καλά, Χέρσο Κυρκής, να σε καλά, γόρι μου. Δηλαδή εσείς έχετε 5 διαιτητές και ο άλλος πήρε το Μητρόπουλο για να φέρουμε ξένο διαιτητή εδώ. Τελώς όμως, φαντάσου τι γίνεται, ρε. Τι τους ταμπάνιδες. Φαντάσου τι γίνεται, ναι, τους ταμπάνιδες εντελώς. Τι τους ταμπάνιδες είστε. Πάμε, καλημέρες, έλα. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Έλα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, η Ξάνη δεν είναι η πιο ωραία πόλη στην Ελλάδα. Είναι στον πλανήτη, στη γη όλη, κατάλαβα. Άμα πιεις δυο μαλαματίνες, θα πούμε. Και η Θήβα είναι Hollywood. Ναι. Δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο ολόκληρο. Μάλιστα. Σαν την Ξάνθη, ε! Σαν την Ξάνθη. Φυσική ομορφιά, έχει θάλασσες, έχει παραλίες. Ομορφιά, έχει... θάλασσα, βουνά, πετάνια. Έχει σεξ απειλ ανθρώπους, βέβαια. Έχει ανθρώπους. Στήριξαν παντού. Τον κύριο Πανόπουλο που τους έκανε την Ξάνθη ομάδα Αλφα Εθνική, τον βρίζανε. Αγνώμονες, αχάριστοι. Ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Α, η Ξάνθη έγινε, φίλε. Ξύπνα καλά, πάρε μετά το break. Μετά τον πρέγμαν. Ο γιατρός, ο κτηνίατρος που πάει εκεί, τέτοια πίνει. Τέτοια πίνει και αυτός, ναι, λέει η Ξάνθη δεν υπάρχει σαν πόλη σαν την Ξάνθη, με λέει ο γιατρός. Ναι. Λέω εγώ Καβάλα. Όχι, με λέει Ξάνθη. Άντε του λέω. Ξάνθη ή Καβάλα, Ξάνθη Καβάλα. Άντε ρε του λέω, φύγε από εδώ ρε γιατρέ, κτηνίατρε να πούμε. Πάμε κόσμο. Έχουν κανένα ποτό ειδικό εκεί στην Ξάνθη που τους φτιάχνει. Μάλλον. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα φίλε, έλα, ρίχτω. Ακούμε. Βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος. Η Σάσα Μπάστερ από τη Ξάνθη. Α, να ρε Κωστή, ορίστε, βγάζει Ξάνθη, άμα θα ψάξω τώρα να δω αν είναι από τη Ξάνθη. Για να δω τη μάπα τη Σάσα Μπάστερ. Έλα ρε, αυτή να που σχολίαζες χθες που έλεγες ότι δεν γύρισα πορνό, τι να γύριζες, το μεσημέρι σ' άκουα που έλεγες για τη Σάσα Μπάστερ. Που νόμιζε ότι είναι ηθοποιός, ναι, ναι, αλλά... και την είπανε να γυρίσει πορνό και της εξεπλάγει. Έτσι, άμπρα, αυτή είναι. Φαντάσου τι ντουβάρι είναι να πούμε. Που θέλει να παίξει τον ειδή που στήρανο να πούμε. Ναι, 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 η Σάσα Μπάστερ, ναι, ναι. Φιλάθρος της ΑΕΚ, με. Έλα, έξι, έλα, για πάμε. Πάμε μας τα θέματα τώρα στις πόλεις. Ωραία, λοιπόν, αύριο με ελπίζω σε ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, έχω ένα feeling ότι μπορούμε να. Ένα χ, μπορούμε να το πάρουμε. Χ, ρε φίλε, παίζει. Ο καλύτερος σου παίκτης είναι έξω, ο Λιβάγια. Φίλε, για να πάρεις χ, πρόσεξε, πρέπει να βγάλεις οπωσδήποτε γκολ. Χωρίς πλάκα το. Δηλαδή, ένα θα στο βάλει ο Άγιαξ, ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, αν είσαι έξυπνος, πας στον Άγιαξ, τρως 3-0.
βάζει τα δεύτερα. Ξανθιώτησε η Σάσα Μπάστα. Γυρνά, θα πούμε, και παίρνει ένα χ, ένα διπλό στην Τούμπα και παίρνει το πρωτάθλημα. Ποια Άγιαξ τώρα και βλακίε τώρα. Να σου πω την αλήθεια, εμένα η Ευρώπη με ενδιαφέρει. Πρωτάθλημα πήρα. Οπα! Νάτος! Έχει παραβατική συμπεριφορά. Νάτος! Δεν τον ενδιαφέρει και πώς το πήρε τον Νάτο. Τον έκοψε εγώ. Το πήρα. Τα στραβά το πήρα. Πού θα πας, ρε φίλε, πού θα πας στην Ευρώπη. Παίζεις με Άγιαξ, ποτέ δεν την άλλη τις ομαδάρες. Άσου μετά έχεις φαλιάρα που λέει. Εσένα ο στόχος σου, φίλε, είναι να πας κάτω από 10 γκολ. Συνολικά. Μη διασυρθείς στην Ευρώπη και να πάρεις, να πούμε, το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Άστο τώρα. Την τρίτη θέση, εγώ πιστεύω μπορούμε να την πάρουμε. Κάνα γκολ στο κεφάλι. Για να πάρει την τρίτη θέση πρέπει να αφήσει έξω τον Άγιαξ. Ναι, γιατί δεν μπορώ, δεν καταλαβεί την Μπενφίκα. Δεν μπορεί, όχι την Μπενφίκα. Χωρί το Λιβάγια. Χωρί Λιβάγια. Ομάδα με τερματοφύλακα, τον Βλαχοδήμο δεν με εμπνέει πολύ. Γιατί είναι κακό ο Βλαχοδήμο ω τερματοφύλακα. Θα φτιάξει Βλάχοδήμο. Κάτι φοβερό δεν είναι. Μπάρκα είναι καταπληκτικό ο Βλάχο. Θα έχουμε πει για τον Μπάρκα. Πολύ καλό τερματοφύλακα. Ο Βλαχοδήμο Μπάρκα. Πασχαλάκη είναι η καλύτερη για μένα. Και ο Γιαννιώτης του Ολυμπιακού είναι καλός. Έχουμε τερματοφύλακες, βγάζουμε τερματοφύλακες. Να σε καλά, φίλε. Πάμε. Έγινε, γεια. Η Μπάστα λοιπόν στα 14 της λέει το πρωί σχολείο, το βράδυ στα μπουζούκια δούλευε. Καλά έκανε η Μπάστα. Καλά έκανε η Μπάστα. Σε ποια μπουζούκια, έχει ξάδι μπουζούκια. Στην έχει. Η ξάδι έχει μπουζούκια. Άστο, άστο, έχω πάει. Είναι δυνατά. Άλλο θέλω να σου πω για τις καριόκες, τις ξάδι μούγκα είσαι όμως, ε. Ποιες? Τις καριόκες. Και τι θα το βγάλουμε, οι καριόκες. Να, ορίστε, βγάζουν κάτι τα παιδιά. Καριόκες. Σε τρίγωνα πανοράματος και τρώω 4 τρίγωνα πανοράματος που είναι καλύτερα. Ναι, αλλά η ξάδι βγάζει καριόκες. Καριόκες. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές. Δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές. Μας σταματάει να πούμε. Μας σταματάει πάνω που πατάμε γκάζι. Πιάνουμε 200, βάζουμε και την έκτη για να γκαζώσουμε. Μας σταματάει, ρε Κωνσταντίνε. Σα απάστα, λέει, με φάνηκε παράξενο που με είπαν, λέει, να γυρίσω, λέει, η ταινία αισθησιακή και αυτή νόμιζε ότι είναι η Κατίνα Παξινού. Από ποια καταλάβεις τι αέρα να πνέουν αυτοί εκεί απάνω. Φύγερε, φύγερε. Λοιπόν, η Wit Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά και να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας στο ποδόσφαιρο. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο win.gr / Vision. Και προσέξτε, σε περίπτωση που πετύχετε ένα αγώνα στη μέση, μπορείτε να το δείτε κανονικά από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wit Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Wit Vision, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου. Σας δίνω Πέγκι Ζήνα σιγουράκι για το θέατρο Βεργίνα. Θα πάτε βεβαίως, διότι εκεί έχουμε μια τεράστια φωνή και μια καταπληκτική γυναίκα. Η Πέγκι παίζει λοιπόν live κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Βρείτε από τώρα σε δύο τελευταίες έτσι παραστάσεις. Βρείτε λοιπόν από τώρα τα εισιτήρια στο καζίνο, σε καταστήματα public ή στο ticketservices.gr. Η τιμή ξεκινάει από 20 ευρώ με ποτό και εννοείται ότι θα ακούσετε όλα τα άσματα της Πέγκης, ενώ θα κάνει και μίνι αφιέρωμα σε τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Σωστό live, πρέπει να το τιμήσουμε. Εσείς μας τιμάτε με την παρουσία σας στις γραμμές, γιατί είναι γεμάτο σχεδόν το κέντρο. 90-90-90. Έχουν ανοίξει πολλά πράγματα, Κωστή, με την Ξάνθη. Τα σουτζούκλουκουμ της Ξάνθης, τίποτα, μούγκα και γι' αυτά. Σουτζούκλουκουμ, κόκκινε. Κυλιόδουλο. Καλά, ρε, κόκκινο, με έκανε. Κυλιόδουλο, σαν τον κόκκινο. Όχι, καθόλου. Επειδή έχει δηλαδή καριόκι και σουτζούκλουκουμ. Και δεν τα έχει μέσα, τα έχει πιο πέρα. Πιο πέρα τα έχει, ναι. Πώς λέγεται, πέρα. Καρβάλι λέγεται. Όχι, εκεί είναι οι κουραντιέδες, στην Καβάλα είναι εκεί. Στην Καβάλα, ρε Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, έχω και Champions League. Δεν γουστάζει Ξάνθη, τέλος. Ναι. Τέλειος. Είναι ναι. Αγνώμονες στον Πανόπουλο. Ναι. Τους πήρε Ξανθούλα Β' Εθνική, ΑΟ Ξάνθης. Ναι. Επάλευε με την Επανομή και τον Πανθρακικό. Και τους έκανε, ομάδα Ευρώπης. Ναι. Και δεν το χωνεύουν. Ναι. Τους έκανε γήπεδο, δεν το χωνεύουν. Δεν το χωνεύουν. Δεν το χωνεύουν. Είναι αγνώμονες, λένε. Είναι, στην μπάλα επάνω είναι αγνώμονες. Λοιπόν, έχουμε και Champions League σήμερα. Απλά να πω ότι έχουμε δύο μάτς 8 παρα 5. Αυτή είναι η καινούργια ώρα και καλά έκανε. Όχι, όχι, τον 8 παρα 5 θα πω. Ίντερ Τότενα που είναι πολύ ωραίο μάτς και Μπαρτσελόνα Αϊτχόφεν. Θα δούμε Ίντερ Τότενα. Και το βράδυ θα δούμε το Λίβερπουλ Παρίσι στις 10. Στις 10 ξεκινούν τα άλλα μάτς. Εγώ είμαι κλοπικός φέτος. Μαζί σου κι εγώ, εγώ είμαι Λίβερπουλ. Είμαι κλοπικός και θα τη δω τη Λίβερπουλ. Γαλατά Λοκομοτίβ, Ερυθρός Αστέρας Νάπολη, Μπριζ Ντόρτμουντ, Μονακό Ατλέτικο και Σάλκε Πόρτο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θα πάω στον Φαρσαλινό εκεί στο Τριάδι. Ναι. Να κάτσω να αλλάξω μια ταβέρνα. Και θα δεις το βράδυ Λίβερπουλ. Πάμε γραμμές, έχουμε γεμάτο κέντρο. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώσονα, όχ, Κουστάκι. Όχ, ξαναδόντας αυτός το εμάνι. Τι έγινε, η θεραπεία τελείωσε? Η θεραπεία μου, όχι, συνεχίζεται. Άρα προπονήσεις δεν άργησε, πούμε. Ποιες προπονήσεις, εγώ λέω για το ψυχιατρικό. Στην... Καλό.
Κοίταξε. Κάνω κανονικά. Πάω σε άλλο βαρό. Σε αυτό το θέμα μπορώ να σε βοηθήσω γιατί δουλεύω στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εντάξει, θα με βοηθήσει, θα με χώσει και εμένα. Άμα θέλει κάτι, κάποιον ραντεβού από του καλύτερου γιατρού. Ψυχολόγου, γιατρού, ό,τι θε. Ψυχιάτρου και πάνω. Τι. Ε? Ψυχιάτρου και πάνω. Τι γιατρού, ψυχολόγου. Ψυχολόγοι τη πλάκα, light είναι. Όχι, είσαι λάθο. Έχετε κρεβάτια και άδεια να ρίξετε μια ξάπλα. Έχει κρεβάτια, έχει ό,τι θέλει. Θα έρθω για ξάπλα εκεί. Καλό φαγητό έχει. Α, μια χαρά Κωνσταντίνο. Ό,τι γουστάρε έχει. Έχω φίλοι. Γήπεδο 5x5 έχει. Πολύ καλό επαγγελματικό γυμναστήριο με βάρη έχει. Τότε τι καθόμαστε, φύγε. Επόμενη γραμμή. Όχι, περίμενε, δεν τελείωσα. Λέγε. Κάνεις προπονήσεις. Ναι, κανονικά. Τώρα θα πάω εγώ. Πάρ' τον έξω από τον αέρα να τα πεις για την προπονήση. Γιατί δεν έρχεσαι να κάνουν μία μαζί. Πού να έρθω, έλα εσύ σήμερα, έλα. 12 με μία θα πάω. Εγώ θα έρθω, έχω γυμναστήριο στη Σταυρούπολη, κάτω από τις κερκίδες του Παύλου Μελά του γήπεδο. Φύγε, επόμενη γραμμή. Θα με πάρεις με τα μάτια, θα με φέρεις και θα προπονηθούμε. Πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, τώρα οι πρώτοι πέντε, τώρα όμως οι πρώτοι πέντε στέλνουν ΑΜΗ3 κενό τη λέξη καζίνο, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-344. Δίνουμε 5 διπλές για το ΠΑΟΚ Τσέλσι την 5η 8 παρα 5. Τώρα οι πρώτοι πέντε για να τους ανακοινώσουμε μετά. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, μαγκές. Έλα, φίλε. Έλα, γόρι μου, έλα. Έλα, λοιπόν. Αργανός είμαι. Α, ήσουν στο γήπεδο χθες. Εννοείται. Ακούγεσαι από το γήπεδο γι' αυτό. Έκλεισε η φωνή μας να πούμε και πήρα το ραπτόπουλο μου κάνει το τσάι. Μια παλιά ατάκα αυτή τη στιγμή τώρα. Λοιπόν. Με μελάκι το τσάι όμως, ε. Λοιπόν, Γκαρσία χθες εκπληκτικός, αλλά μην αδικούμε τον Μπρούνο Γκάμα. Έκανε δύο παιχνίδια με Λάρισα και Λαμία πολύ καλά που ο Γκαρσία το παιδί. Αυτά τα μάτς τα οποία θα βρεις κλειστούς αντιπάλους. Μία ο ένας καλός, μία ο άλλος καλός. Είναι πολύ, είναι πολύ καλό. Δηλαδή στους τέσσερις της επίθεσης να έχεις δύο καλούς έστω ένας με έναν. Εσύ έχεις δύο. Σε μια μέτρια μέρα χθες. Γιατί ο Ματέο Γκαρσία ήταν και στα άλλα καλός, δεν ήταν μόνο στο χθεσινό. Για πες. Σε μια μέτρια εμφάνιση χθες έβαλα δύο γκολ και είχα και δύο δοκάρια. Ναι. Είναι καλό δηλαδή σε μια μέτρια εμφάνιση να βάζω άμα δύο φουλάρω, γκολ. Άμα φουλάρω δηλαδή, ναι. Χθες πάντως δέχτηκες και φάσεις. Είχε και το Κάρι και ο Λεβαδιακός. Κουιανέ, λογικό είναι. Κάποια στιγμή και η Μπαρτσελόνα δέχεται φάσεις. Κυρία, αλλά δεν είμαι και από άλλο γαλαξία. Θα δεχτώ και φάσεις. Θα δεχτείς, θα δεχτείς. Είσαι νέα ομάδα. Νέα ομάδα έχει. Δεν γίνεται να μην δεχτώ φάσεις. Όλες οι ομάδες στον κόσμο κάποια στιγμή φάσεις θα δεχτούν. Και βλέπω και καλό τερματοφύλακα έχεις. Ναι, στο το είχα πει και το καλοκαίρι. Αυτός είναι ψηλός και είναι, έχει γρήγορα να αντανακλαστικά. Κύκλοπας, ναι, αλλά στον πέναλτι σιρτά το έβγαλε κάτω. Δεν ήταν δηλαδή ο Κύκλοπας χαμηλά, άμα είναι καλός, είναι φοβερό. Βέβαια, ναι. Μεγάλο προσόν. Έτσι θα σε δύο μέτρα και να πέφτεις τόσο χαμηλά γρήγορα, πλάκα με κάνει. Ούτε μου λες λίγο. Έλα, λίγο να σε πειράξω τώρα. Πείραξε, λίγο, ό,τι γουστάρεις, ναι. Χθες κάτι συνοπαδί σου με λέγανε, τους έβλεπα λίγο σφιχτό το στομάχι. Εσύ ειλικρινέστα τους λες, μ' άρεσε στα αλήθεια, σ' άρεσε. Φυσικά ρε φίλε, φυσικά εγώ να σου πω κάτι, χρόνια το λέω και το λέω και το απόγευμα. Εγώ είμαι θειασότης να είναι δυνατές όλες οι ομάδες πρώτο γιατί θα πάει καλύτερα η δουλειά μου και γιατί θέλω να σε γλεντάω δυνατό, όχι πεσμένο κάτι. Έλα, όπα, ναι. όπα, θα πάθεις καμιά φλάση. Ναι, πρόσεχε. Ναι, θέλω να σε γλεντάω και να έχει ζόρι, να μην είναι εύκολο το θέμα. Γιατί το όνειρό σας, πείτε μου πραγματικά ποιο είναι, το πρωτάθλημα ή μια πολύ μια ομάδα. Το πρωτάθλημα. Να βάλει γκολ ο Κλάους είναι. Τώρα να βάλει γκολ ο Κλάους είναι. Το πρωτάθλημα και ο Κλάους να βάλει ένα γκολ δεν θα λέγαμε. Ναι, όχι. Κάνα παγάκι σε κάνα ουίσκι θα βάλει. Φύγε ρε σκύλε, παγάκι σε ουίσκι είπε ο Τσάκαλος. Ωραίος ο Γιάννος. Σε πάρω στα Γιάννη να πάμε. Ναι, ψήνομαι. Με το τριπλοσάγωνο και το γιατρό. Ψήνομαι. Πόσο ναι. Κάλτ θα είμαστε. Εντελώς κάλτ. Ποιο οδηγάει όμως και με τι αμάξι. Ο γιατρός με το πούντο, 19 ετών είναι το πούντο. Όχι, θα πάμε το δικό μου. Πάμε τον κολφάκι καλύτερα, μια χαρά. Καλά. Ναι. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Γλυκά χώρια, τι κάνετε. Πού είσαι, μπορεί καψούρα. Πώς θα βγάλει το πούντο να πούντε του γιατρού την ανηφόρα και στα γρεβενά. Αυτό σε λέω. Αυτό του λέω, δε. 330.000 θα σμπρώχνουμε εκεί στα γρεβενά. Ποιο πούντο, ρε. Ρε ποιο πούντο θα ανέβει τη Βέρεια να πούμε. Βρε θα σμπρώχνουμε, άστο καλύτερα. Λέγε Νικόλα. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα για να αλλάξεις γνώμη στον Κώστα σε κάτι που είπε. Τελείωσε, το ξέρω. Είναι σαν να προσπαθεί να σμπρώξει το σινικό τείχος να έτσι, πούμε. Το ξέρω εκεί Νικόλα, εγώ το ξέρω. Έχεις μια πιθανότητα. Ναι. Εκεί έχεις μια πιθανότητα να πούμε να το ακουμπήσεις, να το κινήσεις. Βρε ακόμα και αν το δει. Γνώμη. Δεν αλλάζει, ναι. Δεν αλλάζει. Κάτι που είπε, ξέχασε το να πούμε. Τελείωσε. Τώρα. Έκανε λοκ, λόκαρε το σκηνικό. Αυτό έχει μέσα στο μυαλό του. Δεν το βγάζει με τίποτα. Ακόμα και αν το ξαναπά στο δύο μέρο και δει κάτι διαφορετικό. Πάλι εκεί θα μείνει. Θα πάω στο λιμάνι ή στον ημάμι, ρε φίλε. Εγώ που έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, όλες τις πόλεις,
μπορώ να σας πω ότι η Ξάνθη και η περιφέρεια της Ξάνθης γενικά μπορεί να μπει μέσα στο top 10 των καλύτερων πόλεων της Ελλάδος. Τώρα, εγώ πήρα όμως για κάτι άλλο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και συγκινημένος, γιατί βλέπω ένα παιδί το οποίο το παρακολουθώ από μωρό, στα Γιάννητσά, και χθες χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα να στέκεται δίπλα στο Γιώργο Κούδα, το ίδαλμά του. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Ο Δημήτρης έχει καταρρύψει πολλά ρεκόρ στην καριέρα του, δουλεύει πάρα πολύ και θέλει πολλά πράγματα ακόμα να αποκτήσει με το ΠΑΟΚ, όπως είναι πρωτάθλημα και σίγουρα να πει στο Champions League, γιατί αυτό το ονειρεύεται από μικρός. Έτσι. Αλλά εχθές έκανε, πιστεύω, ακόμα ένα όνειρό του πραγματικότητα, να καθίσει δίπλα στο ίδαλμά του, σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που λέγεται Γιώργος Κούδας. Νικόλα, επειδή τον Μπέλκα τον ξέρω και εγώ προσωπικά, έτσι και μιλάμε, όσο έχει αυτό το μυαλό, το οποίο αυτό θα έχει, θα τα πετύχει όλα, να το ξέρεις. Γιατί είναι πολύ φόκους, πολύ συγκεντρωμένος, πολύ ταπεινός, πολύ χαμηλών τόνων και δουλεύει πολύ. Τι θα τα πετύχει. Τη γλίτωσε από ποιο χαρίσεις στο εξωτερικό. Για μένα ο Δημήτρης είναι ό,τι πιο ποιοτικό. Γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαζε μόνο σκυλιά της Ιερουσαλήμ, αμυντικά χαφ και τέτοια. Είναι ό,τι πιο δαντελένιο έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό εμείς οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ θα πρέπει να το στηρίξουμε αυτό το παιδί. Έτσι. Πραγματικά δηλαδή. Με τα λάθη του, με τα σωστά του, ό,τι μπορεί πάντως κάνει για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και κάθε χρόνο και βελτιώνεται. Κλείσε, ναι, με αυτό. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Και κλείνοντας να πω, είναι μεγάλη χαρά για τα παιδιά μας να εκπληρώνουν τα όνειρά τους σε μια Ελλάδα η οποία παραπέει. Να είστε καλά, παιδιά. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Να πετυχαίνεις τα όνειρά σου εντός συνόρων. Να μην αναγκάζεις να βγεις έξω. Και ο Πέλκας θα καταφέρει. Κατά 80%. Γιατί ο Πέλκας μπορεί να φύγει το καλοκαίρι. Να ξέρεις. Είχε προτάσεις τρελές με τετραπλάσια χρήματα. Και είπε ότι εγώ θα μείνω να πάρω πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα λέμε τώρα που έχει τελειώσει το θέμα των μεταγραφών. Εδώ, αν δεν πάρω πρωτάθλημα, δεν φεύγω, λέει. Λοιπόν. Αυτά τα λέμε για να τα ξέρει ο κόσμος. Έτσι, καλημέρα, ναι. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, ρε. Λοιπόν, άκου, πότε είναι καλή η Ξάνθη, ξέρετε. Πότε. Όταν έχει καινούριο Μοεζίνη. Ο Μοεζίνης ξέρεις ποιος είναι, αυτός που ανεβαίνει πάνω, ο παπάς, δηλαδή ο μουσουλμάνος. Ο ημάμης. Ο Μοεζίνης. Άκου εδώ, όταν έχει καλό Μοεζίνη είναι καλά, θα σου πω εμένα μου έτυχε. Πατάς κάτι σφούρες στα Ραμαζάνια, λες και ακούς Μάκη Χριστοδούλο. Εγώ σου το είπα, έχω τραβήξει κάτι ύπνους, κάτι ντάκλες στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αφού εγώ νόμιζα εκεί να γνωστώ σε ένα καφενείο, του λέω γίνεται να δυναμώσει κι άλλο. Ναι, ήταν μαζί σου. Πατάς 6-7 ώρες, του λέω πες το να δυναμώσει κι άλλο. Περνάμε καλά, του λέω. Μάλιστα. Μαζί σου το επιβεβαιώνω, έχω ρίξει τρελές δάγκλες και τρελούς ύπνους έτσι από κάτω. Του λέω είναι φοβερός, άμα είναι καλός Νικόλα ο Μοεζίνης. Ναι. Εγώ περίμενα να ακούσω αλλαγή, η παράπονα που είχα να του κάνω. Ξέρεις Μάκη, παράπονα. Νόμιζα λέω θα τι λέω τώρα, λέω έτοιμος είναι λέω. Και ένα αθλητικό για να μην χαλάσουμε την εκπομπή. Σβηστό 0-0. Απαγορεύουν οι γυμναστές της Τσέλσι τρέξιμο πάνω από 2 δεκάλεπτα του που δεν θα κάνουν. Απαγορεύεται. Λες να έχουμε ρεσκύλε επανάληψη του Τότεναμ ΠΑΟΚ, εκείνο ΠΑΟΚ Τότεναμ 0-0 στην Τούμπα, σβηστό. Σβηστό 0-0. Απαγορεύεται να δώσουν παραπάνω. Και γιατί δεν το φτιάχνετε ρε παιδιά και ισοπαλία, αφού βολεύει. Να τελειώνουμε. Να τελειώνεις. Να τελειώνουμε, να πάρουμε και για ένα φράγκο. Ναι, γιατί έχουμε και την ΑΕΚ. Έχουμε και την ΑΕΚ μετά, έτσι. Αυτή μας ενδιαφέρει. Την ΑΕΚ θέλουμε. Η ΑΕΚ και η άλλη είναι σιωργιώδη κατάσταση η άλλη. Ναι. Ο Άγιος. Ο Ζουνίδης, να σε πω κάτι. Θα το ξεχάσει αυτό το παλαβό το 4-4-2 που παίζει. Να το θυμάσαι αυτό. Ο Κωστής έχει δίκιο. Δεν θα παίζει φορά. Ούτε στην Τούμπα τολμάει να έρθει έτσι με 4-4-2. Ούτε στην Τούμπα. Θα το ξεκόψω. Θα το έλεγε κακά. Μη. Να σε καλά. Πάντως ρε σύντομα. Να σε καλά. Ωραίος. Μ' άρεσε σήμερα πολύ. Πάντως ρε φίλε, συμφωνεί σε αυτό το θέμα που θέλω να το κουβεντιάσουμε. Ότι η ΑΕΚ του Ζουνίδη φέτος με λιγότερα εργαλεία σε σχέση με πέρσι με τον Μανώλο Χιμένεθ παίζει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άμα κάτσει και τη δει αυτά τα πρώτα παιχνίδια, παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Εάν πάρει αυτό το ποδόσφαιρο πρωτάθλημα και παίξει και μπάλα με αυτό το υλικό, θα πούμε ότι ο Ζουνίδης είναι καλύτερο προπονητής από τον Χιμένεθ. Δεν νομίζω όμως. Δεν νομίζω. Όχι. Πάμε καλημέρες. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Αντωνιάδης από Ξάνθη πάλι. Όχι. Αντωνιάδης. Έλα, εδώ είναι ο Κωστής, φίλε. Ναι. Δικό σου. Καλά, ρε. Ραυτόπουλε, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Γιατί αν τραπώ.
Δεν είναι καλή Ξάνθη. Βέβαια, εσύ μέχρι την Καβάλα έρχεσαι. Δεν μπορείς να έρθεις περισσότερο. Τι να έρθει να κάνω στην Ξάνθη, ρε φίλε. Γιατί στην Καβάλα τι κάνεις. Να πιαστεί η ψυχή μου. Θα πάω στο λιμάνι, θα πάω. Α, θα πάω στο λιμάνι, θα πάω στο λιμάνι. Θα δω θάλασσα. Θα πάω πάνω στον φίλο μου, τον Παοξή, τον Αμερικάνο, να πούμε. Ναι, λοιπόν, να πας όπου θες να πας. Θα πάω. Θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Ναι. Ότι η Ξάνθη έβγαλε, δεν έβγαλε μόνο Κατζηδάκι, έβγαλε και Άκη πάνω, έβγαλε ναι. Δημόκριτο. Σάσα Μπάστα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει σαν Σαμπάστα. Σαν Σαμπάστα κάνει το δικό της. Εντάξει, απλά επειδή είναι από την Ξάνθη, γι' αυτό τα ανέφερα. Γι' αυτό. Έβγαλε μαζί με τον Δημόκρη. Ναι. Και πολλούς άλλους. Ναι. Έβγαλε Πανόπουλο. Τι Πανόπουλο. Που Πανόπουλο δεν υπάρχει. Πανόπουλο δεν έχει καμιά ομάδα. Ναι, αλλά τον. Ναι, αγνώμονες. Τον βρίζετε τον Πανόπουλο, αγνώμονες. Προχθές ήμουν στη Θεσσαλονίκη και μπήκα μέσα στο καπάνι και φοβήθηκα από τη Μαυρίλα, ρε. Πούλωσε τσιγάρα όλοι. Τι να καλά, ρε, σοβαρά. Τι νόμιζες. Γι' αυτό σου είπα, πού θα πας είναι. Γιατί εσύ πήγες κάπου άσχημα σε ξανά. Κάτσε να μάθουμε. Να μην πάω σε μια γειτονιά λίγο πιο πάνω εκεί πέρα που είναι όλα μαύρα. Και σε κλέβουν τα αυτοκίνητα, εσείς το είπατε προηγουμένως. Ναι, αλλά εγώ άμα πάω στην Ξάνθη και ακούω τους μουσουλμάνους εκεί με τις φτέρνες τις μαύρες να κάνουν. Αγριεύομαι, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Τους αφήσατε 70. Τι είναι. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Είπα εγώ δεν είναι άνθρωποι. Είπα. Γιατί τότε τους καταλαβαίνω. Χαλάνε την αισθητική. Ίσα οι Ξανθιώτες είναι μάγκες και πολύ μεγάλοι μάγκες γιατί έχουν το προνόμιο της συμβίωσης. Ναι. Με άλλους λαούς. Πράγμα που η Θεσσαλονίκη δεν το έχει. Τι έχει δώσει. Διαφωνώ, φίλε, λάθος είσαι εδώ. Η Θεσσαλονίκη κι αν δεν έχει. Εμείς δεκαετία 80 θυμάστε εδώ που είχε Τούρκους. Δεν μου λες. Η Ξάνθη, η Χρυσή Αυγή, πόσο τα 100 έχει εκεί. Όπα. Η Χρυσή Αυγή. Ναι. Α, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Δεν με νοιάζει να ασχολείσαι. Πόσο τα 100 έχει. Δεν ασχολούμαι αυτό. Εγώ ακούω Ραυτόπουλο μόνο και περιμένω να ακούσω κάτι καλό και εσύ βρει όλη την Ξάνθη. Δεν βρει, ρε φίλε. Λέω το καημένο σε πάνω. Ναι, ρε φίλε, ορίστε, είπαμε σου τζουκλουκούμ, δεν είπα καριόκε, δεν είπα τι άλλο θε. Ναι, καριόκε. Α, μπράβο. Τα τουλουμπάκια, τα τουλουμπάκια, ορίστε. Φά εκεί να πα μετά να κάνει ανάλυση. Τέσσερα ζάχαρο, όχι σουλίνε, όχι χάπια να πούμε. Τα λέμε, Ξανθιώτη. Τα λέμε, να σε καλά. Όλοι πρέπει να κάνουμε εξετάσει. Δεν είναι κακό να κάνει εξετάσει. Καλό είναι, φίλε. Καλημέρα. Δεν κάνει εξετάσεις. Έτσι είπε, δεν κάνω εγώ εξετάσεις. Ξαφνικά θα του έρθει. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς κατάβρεσε, εξισορρόπησε σαν Σαμπάστα με Δημόκρητο, ρε Κουγιάννη, μόνο εσύ. Μα επίτηδες το έχωσα, το στρούμω ξακινήνω. Λοιπόν, για το προηγούμενο σχόλιο που είπε ο κύριος ότι εμείς εδώ Θεσσαλονίκη δεν είμαστε φιλόξενος λαός. Εδώ ρε φίλε, εμείς είμαστε πόσα χρόνια με τις μειονότητες Αργιανούς και Ηρακλειδής, τους έχουμε εδώ στα πούδια. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε, Λοιπόν, τρεις αγωνιστικές, Κωστή, με μία λέξη, δεν θέλω ανάλυση. Ευνοήθηκε ή αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Στις τρεις αγωνιστικές αυτές που έχουν παιχτεί. Αδικήθηκε βεβαίως, αλλά τα μάτς που αδικήθηκε... Πήρε και κάτι σφυρηματάκια, αλλά τα κραυγαλαία παιδιά. Αυτά θα πάτε στην Μικράς Ασίας 1, θα πείτε την κυρία Κοντάρη. Ξέρω, θα πείτε, έχεις δίκιο. Στη σέντρα, στον τάκο όλοι αυτοί που τρώνε τα λεφτά να πούμε. Ξέρω. Έχεις δίκιο, σου είπε, ναι. Έχουν καλούς μισθούς, τρώνε τα λεφτά, τρώνε καλούς μισθούς. Για την Κυριακή. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει διαιτητικά από αυτούς, τίποτα. Κωστή, Μισό λεπτό, φίλε. Όταν σου λέγα εγώ, ναι, σου λέγα έχεις δίκιο. Είδες και ο Πάξης σου λέει, έχεις δίκιο. Τι να πούμε για αυτό το θέμα. Μαζέψατε όλους τους γκαγκάτσι, τους φίλους, τους διαιτητές, τους έχετε εκεί και παίρνει τα πρωταθλήματα, τα χάρτινα ο άλλος από κάτω με ένα Κάτσε να δεις την Κυριακή ποιον φέρνουνε. Τον Πολωνό που έδωσε το πέναλτι με τη Βίτη. Το ψεύτικο το πέναλτι. Δεν νομίζω να φέρουν αυτό να πάντως να ξέρεις. Κρε, κάτσε να δεις τώρα τι γέλιο θα έχουμε. Όχι γέλιο. Κλάμα θα έχουμε. Αδερφέ, ας σου πω εγώ την Κυριακή τι θα γίνει. Η τελευταία, άντε καλημέρα. Καλημέρα. Η τελευταία ενημέρωση είναι πάντως ότι το όνομα του διαιτητή, του Οβίτρο Μέλο Περέρα μαζί με τους υπευθύνους της UEFA δεν έχει βγει ακόμα προς έξω. Μπορεί να μην είναι ούτε καν Πολωνός. Μπορεί να είναι μιας άλλης εθνικότητας. Ακριβώς. Ούτε καν Πολωνός. Σύριος, Αρμένιος. Να φέρουν τέτοιους. Όχι, όχι. Πώς λένε αυτούς που βρωμάνε με τους παστουρμάδες. Δεν ξέρω εγώ σε ποιοι βρωμάνε τώρα. Πάμε καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Αρμένιο, έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Κούλ, τι κάνεις. Καλώς τον, καλώς τον Παλίκαρο, να εδώ με το κουμπαράκι μου. Καλά, πασά μου. Ωραία, χαίρομαι. Σαν να λέμε δηλαδή ότι ο Πέλκας κλείνει καριέρα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι θέλει να τελειώσει κάποιους στόχους που έχει βάλει από μικρός. Να δει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή παίζοντας ο ίδιος μέσα, να δει τον ΠΑΟΚ ομίλους Champions League.
Αν το ίδιο λέμε, εκεί θα κλείσει την καριέρα μου. Καλά, ναι, άμα ο ΠΑΟΚ φτάσει σε top level από τη νέα σεζόν και του δίνουν και τα χρήματα που πιστεύει ο ίδιος ότι το αναλογούν, μπορεί και να μείνει εκεί. Ναι. Δεν μου λες, ο Πέλκας, άμα φύγει από τον ΠΑΟΚ, σε ποια ομάδα μπορεί να παίξει. Κάτσε. Σε ποια ομάδα μπορεί να παίξει. Α, γι' αυτό το είπε ο φίλος, ότι μόλις πάει πρωτάθλημα. Λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει δηλαδή πρωτάθλημα, άρα θα περιμένει όσο τέλος. Κατάσταση πήγε πονηρά. Δεν με πιάσατε. Σε πιάσαμε. Ναι. Έχεις δίκιο. Πουλάς τρέλα, έτσι. Ναι, είμαι φορτωμένος. Α, εξής πρέπει να είσαι. Όχι, το άλλο το κίτρινο μαύρο. Α, το άλλο το κίτρινο μαύρο. Σκουλή καλά είναι. Ναι, αλλά δεν μου λες, θα κάνεις 27 στα 27 τώρα, 30 στα 30 νίκες, άκουσα χθες θα κάνετε. Με την καμία. Με την καμία, είσαι χαμηλών τόνων. Εντάξει, είσαι χαμηλών τόνων. Εντάξει, okay. Ναι, είμαι φουσκωμένος τώρα που είμαστε τρίτη αγωνιστική. Μετά θα ξεφουσκώσω, δεν έχω θέμα. Εντάξει. Πουλάς τρέλα και καλά κάνεις. Εγώ μαζί σου είμαι και γουστάρω και τον Χουλιαμά. Όλα τα γουστάρω, να το ξέρεις. Να το ξέρεις. Να σε καλά, γορίνα μου. Καλημέρα. Ωραίος. Ο Γιάννος μας πούλησε τρέλα. Σου λέει θα τρελαίνω την καρδιά. Τι είπες για τον Πέλκα. Ο Πέλκα θέλει να πάει σε καλό πρωτάθλημα. Πού να πάει. Bundesliga, να πάει η Αγγλία, να πάει η Ισπανία. Σε ομάδα που θα πει Champions League. Δύσκολο να τον βλέπω. Εντάξει, okay. Λοιπόν, να πάρουμε άλλον ένα τουλάχιστον, κύριε Καζαμπάκα. Ακόμα ένα γιατί έχουμε και τους νικητές. Που θα πάνε να δουν Chelsea Pauk. Pauk Chelsea. Τι ονόματα. Στο Ρίτζεσ. Ναι. Γελάς με τα ονόματα. Σα ακούω κάθε μέρα εδώ κλαις. Είναι καλά τα ονόματα. Εσύ θα πας στο καζίνο ή θα κάνεις ένα μετάδοση. Εγώ μετάδοσα. Στο καζίνο ποιος θα πάει. Ο Κωνσταντινίδης. Α, Κωνσταντινίδης. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Έλα, βίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, παλικαράκια μου. Ακόμα όρθιοι είμαστε, φίλε. Ακόμα είστε καλά και όρθιοι, έτσι. Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι. Εμάς μας έχετε ρίξει κάτω όμως. Ποιους, τους αθλητές. Λοιπόν, καταρχήν θα κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Το προϊόν που πουλάτε τώρα εκεί ποιο είναι. Τι πουλάτε ένα προϊόν, έτσι δεν είναι. Πληρώνεστε, δουλεύετε. Κάποιο προϊόν πουλάτε, ποιο είναι. Τι πουλάς, ρε Κουλιανέ. Αέρα. Αέρα πουλάει. Ακριβώς, αυτό πουλάτε, αέρα. Ναι. Λοιπόν, γράψτε τουλάχιστον, να μην γράψετε Μητρόπολης, γράψτε προπονητική σχολή. Ναι. Είστε οι δήμονες και δεν λέω για τον Κόκκινο, γιατί ο Κόκκινος προσπάθησε Κωστάκη να σε βάλει σε μια ισορροπία, ναι. Αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ. Ναι. Και τώρα αναγκαστικά κι αυτός έχει γίνει σχολή Ραυτόπουλου. Ναι. Όπως εσύ έχεις γίνει σχολή Αλέφαντου. Εγώ όμως έβγαλα πολλούς παίκτες. Τα μισά ραδιόφωνα δική μου... Ραπτοπουλάκια είμαι. Ραπτοπουλάκια εγώ. Ραπτοπουλάκια γιατί τους προκαλείς με τον τρόπο σου από το πρωί, ναι. Και παίρνουν τηλέφωνο για να σε βρίσουν. Άλλο λέω, ρε φίλε. Έχει βγάλει κανένας ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος, τόσο όσο έχω βγάλει εγώ στα ραδιόφωνα. Έχεις βγάλει. Εσύ στη δουλειά σου, τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε. Λοιπόν, να φτάσουμε στη δουλειά μου για να καταλάβεις ποιος είμαι. Ναι. Δεν είμαι κανένας αλητόβιος, κανένας αλητήριος. Όχι, σε έχω λατρέψει και σε έχω αγαπήσει από την, αυτή, από την εκπομπή που έκανες εκεί με τον Αλέφαντο. Ναι. Και έβλεπα ότι σε είχαν, εν πάση περιπτώσει, να με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και στεναχωριόμουν, γιατί μάτρο, έβλεπα ότι έχεις, ναι, ένα επίπεδο, ναι. Και αυτός σε φώναζε και έβριζε καθόλου στην Αγία σαν μουλοχτό μαράκι. Άλλο, ρε φίλε, τι λοιπόν, δουλειά. Λοιπόν, περίμενε να δεις. Σε λάτρεψα και σε αγάπησα, ναι. Και όλη μέρα και όλη νύχτα, ναι. το κινητό μου τηλέφωνο είναι στο αυτί μου και κοιμάμαι μαζί σας. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι έχω δει. Ναι. Σε έχω δει να κατηγοράς όλους. Εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η ένστασή σου. Πραγματικά δεν κατάλαβα. Η ένστασή μου είναι ότι από την ώρα που πουλάς ένα προϊόν βγαίνει μια διαφήμιση. Όταν εσύ με έχεις μέσα στα νεύρα, γιατί λες ό,τι σου κατέβεις, ό,τι. Και δεν λέω για όλους, ναι. Ό,τι μας κατέβει, εμένα με έχετε τρελάνει, ούτε ακούω τις διαφημίσεις καταρχήν. Ναι. Εσείς πρέπει να πουλάτε το προϊόν με τέτοιο τρόπο και καταρχήν να σας πω κάτι που το έχω ξεχάσει κιόλα. Τελειώνοντας, πρέπει, ναι, να μαγνητοφωνείτε την εκπομπή, ναι, και να κάνετε λογοκρισία για τον εαυτό σας, να λογοκρίνετε τον εαυτό σας. Αυτοκριτική λέγεται. Άρα, λοιπόν, άρα για να γίνετε καλύτεροι, έτσι, ωραίο, γιατί ωραίο. Προσπαθείτε να κάνετε το ποδόσφαιρο καλύτερο, ναι, αλλά πρώτα πρέπει να γίνετε εσείς καλύτεροι. Άρα η ένσταση είναι ότι έχουμε πολλές διαφημίσεις, ένα είναι αυτό, έτσι. Η ένστασή μου είναι, ναι, ότι κάνετε τους προπονητές, έχετε γίνει προπονηταράδες. Ναι. Να τους διώξουν όλοι τους προπονητές και να τους κάνετε εσείς. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ένσταση. Τελευταία ερώτηση. Και κλείνουμε με αυτήν. Με την πολιτική ασχολείστε. Όχι. Όχι καθόλου. Άρα, προπονητής δηλαδή, είναι ο κύριος, κάτι τέτοιο είναι. Προπονητής είμαι. Ναι, ναι. Είμαι συνταξιούχος και οδηγός. Και ήμουν οδηγός. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Δεν του αρέσει αυτό που κάνουμε, που έχουμε γνώμη για το ποδόσφαιρο. Δεν του αρέσει, ναι, αλλά είναι κολλημένος να σε ακούει από το άλλο πρώτο βράδυ. Ναι. Σου λέω αυτό δεν μ' αρέσει. Λοιπόν. Δηλαδή όλα θα του αρέσουν. Ναι, δεν θέλει δηλαδή να είμαστε προπονητές. Τι, και καλά λέει. Ναι, okay. Λοιπόν, εντάξει, η Wit Vision είναι ο νέος τρόπος που βλέπετε αθλητικά για να απολαμβάνετε πλέον τις καλύτερες φάσεις ομάδας σας και το ποδόσφαιρο. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wins.